Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ένα τέταρτο νωρίτερα σήμερα, σε ώρα αιχμής. Και βεβαίως, όπως είναι φυσικό, θα ξεκινήσουμε και θα ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή με σημείο αναφοράς στην εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα μας, αλλά και της πανδημίας στην Ιφίλιο. Μέχρι και τις 12 και κάτι, 6 εξαιρετικοί επιστήμονες από την Κρήτη και την Αθήνα θα αναλύσουν και θα συζητήσουν μαζί μας όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει με την εξέλιξη του COVID-19 στην Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε όμως καθαρά ειδησιογραφικά και θα καλησπερίσουμε την καλή συνάδελφο από το neakrit.gr, την δημοσιογράφο παρουσιάστρια της Crete TV, την Ανδριανή, την Αγγελιδάκη. Ανδριανή, έστω και έτσι μετά από πολύ καιρό, τα λέμε στον τηλεοπτικό αέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι λίγο περίεργο, ε. Είναι περίεργο. Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ που σε βλέπω. Σε ακούω καθημερινά λόγω της επικοινωνίας που έχουμε και της επαφής. Είναι διαφορετικό και να σε βλέπω. Θα χαρώ να τελειώσει σύντομα όλο αυτό, όταν του πρέπει και έχοντας όλοι μία σωστή συμμετοχή σε αυτό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, για να μπορέσει να έρθει το τέλος της καραντίνας και να ξαναμπούμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Αλλά αυτό είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων. Βεβαίως. Και εγώ χαίρομαι που τα λέμε. Θέλω, επειδή πάρα πολλές φορές μέσα από το neakrit.gr βλέπουμε εξαιρετικούς πίνακες, εξαιρετικά γραφήματα, ολοκληρωμένα ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη της πανδημίας, θα ήθελα μαζί με τους τηλεθεατές να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία θα τα παραθέσουμε στη συνέχεια και στους επιστήμονες που θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η πανδημία στην Ιφίλιο, με στοιχεία που έχουν αναλυθεί από εμάς εδώ, στην Crete TV, τη Νέα Κρήτη, αλλά και το neakrit.gr. Βλέπουμε λοιπόν εδώ έναν εξαιρετικό πίνακα. Καταρχήν, οι τηλεθεατές, εφόσον ανοίξει το πλάνο, θα δουν την Ιφίλιο. Πώς εξελίσσεται αυτή η πανδημία ανά την Ιφίλιο. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι τα περισσότερα κρούσματα, το επίκεντρο της επιδημίας, είναι η Ευρώπη αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βλέπουμε πόσο διαφοροποιείται η κατάσταση στην Κίνα και στην περιοχή της Ουχάν, όπου από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ακριβώς δίπλα βλέπετε τα κρούσματα ανά ημέρα από την Ιφίλιο. Δηλαδή, από τις 27 Φεβρουαρίου που άρχισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να καταγράφει τον αριθμό των κρούσματων, μέχρι και σήμερα, πόσα κρούσματα εμφανίζονται ανά ημέρα. Ας πούμε, στις 27 Φεβρουαρίου είχαμε 1.292 κρούσματα, για να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα που είναι 71.418 άνθρωποι που νόσησαν μέσα σε μία ημέρα ή που διαπιστώθηκε ότι νόσησαν μέσα σε μία ημέρα από τον COVID-19. Στον ακριβώς δίπλα πίνακα θα δείτε πώς εξελίσσεται αυτή η επιδημία όσον αφορά τους ανθρώπους που δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Στις 27 Φεβρουαρίου είχαμε 58 νεκρούς μέσα σε μία ημέρα, για να φτάσουμε στην 5η Απριλίου, δηλαδή την χθεσινή ημέρα, όπου ο αριθμός μέσα σε μία ημέρα ήταν 4.737. Βεβαίως και βλέπετε πόσοι θεραπεύτηκαν, είναι πολύ σημαντικό, 272.000 και κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 47.000 και έχουμε κάτι παραπάνω από 72.000 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύνολο κρουσμάτων είναι 1.300.000 με ανωδική τάση και βεβαίως χθες, η χθεσινή ημέρα, ήταν 1.272.231 άνθρωποι. Βλέπουμε πόσο διαφοροποιούνται οι αριθμοί από τη μία ημέρα στην άλλη. Τώρα θα πάμε να δούμε έναν δεύτερο πίνακα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά τα τεστ που γίνονται στην Ελλάδα. Πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της ανίχνευσης του COVID-19 στην Ελλάδα. Από τις 29 Μαρτίου που αρχίσαμε να καταγράφουμε και να αναλύουμε αυτά τα στοιχεία, μέσα σε μία ημέρα έγιναν 888 τεστ. Έχουμε το ρεκόρ της 3ης Απριλίου, που μέσα σε μία ημέρα έγιναν 3.593 τεστ, για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα, Δευτέρα 6 Απριλίου, όπου έγιναν 740 τεστ. Είναι ουσιαστικά ο αριθμός των τεστ που εξελίσσεται, που γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και από εκεί προκύπτουν ο αριθμός των κρουσμάτων. Έχουμε στην Ελλάδα 279 ασθενείς που θεραπεύθηκαν. Είναι ένα σημαντικό νούμερο αυτό, ένα σημαντικός αριθμός. 90 που αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται
και 79 νεκρούς. Οι 90 που νοσηλεύονται είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε ολόκληρη την χώρα. Το σύνολο των κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι 1.755.000, ενώ χθες είχαμε 1.735 άτομα, 1.735 άνθρωποι, από κεκτημένη ταχύτητα βεβαίως, και χθες είχαμε 1.735. Σήμερα είχαμε αύξηση 22 ανθρώπων που διαπιστώθηκε ότι νοσούν από τον κορονοϊό, με βάση και τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσιόδρα, και βλέπετε βεβαίως και το χάρτη πώς εξελίσσεται η επιδημία του κορονοϊού στην χώρα μας. Και θέλω λίγο, Ανδριανή, να δούμε και αυτόν τον χάρτη, πώς εξελίσσεται. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε ένα επιπλέον ασθενή στην Κρήτη. Είναι το 15ο κρούσμα στο νησί μας. Νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε και από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Και θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κανείς μελετήσει με τους αριθμούς, μπορεί να διαπιστώσει και την εξέλιξη αυτής της νόσου στην ελληνική επικράτεια, αλλά και την Κρήτη βεβαίως. Αυτά θα στα πούν πολύ καλύτερα οι εκλεκτοί επιστήμονες που θα φιλοξενήσει στη συνέχεια. Το χαρακτηριστικό στοιχείο, νομίζω που όλοι μπορούσαμε πολύ απλά να διαπιστώσουμε μέχρι και σήμερα, ήταν ότι για μία σχεδόν εβδομάδα δεν είχαμε κανένα νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη. Δεν έφτασε κανένα να δώσει θετικό αποτέλεσμα. Στο δικό μου το μυαλό, το φτωχό, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Θα προτιμούσα όμως αυτό να το αναλύσει ένας άνθρωπος που ξέρει να εκτιμά τα δεδομένα και να μπορεί να δώσει μια σαφή απάντηση. Στον χάρτη που βλέπουμε και φιλοξενούμε και στο neakriti.gr, είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που απλά περνώντας το ποντίκι, τον κέρσορα από πάνω, μπορείς να δεις ανάνομο, αναπεριφερειακή ενότητα, τι ακριβώς συμβαίνει. Και με μία ματιά μπορείς να καταλάβεις εκεί που είναι έντονο κόκκινο χρώμα ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Όσο πιο ελαφριά είναι η απόχρωση του κόκκινου, τόσο το καλύτερο για την περιοχή που την έχει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και ολόκληρες περιοχές στη χώρα μας που έχουν μηδενικά κρούσματα, επιβεβαιωμένα κρούσματα, και ευχόμαστε έτσι να παραμείνει. Και εύχομαι και στην Κρήτη να έχουμε μια καλή πορεία, αντίστοιχη αυτής που είχαμε μέχρι τώρα. Βεβαίως. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας ευνοεί, αν μας ευνοεί το γεγονός ότι είμαστε ένα νησί και έχουμε μια σχετική απομόνωση, η οποία απομόνωση όμως έχει επιτευχθεί τις τελευταίες ημέρες. Εύχομαι απλά να έχουμε μια τέτοια καλή πορεία και στη συνέχεια. Όλοι το εύχονται και πραγματικά αυτό είναι και το ζητούμενο. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της ενημέρωσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν την περίοδο που ένα τεράστιο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού είναι στο σπίτι, με αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε, ζητά την ενημέρωση. Θέλει να μάθει. Θέλει να μάθει απλά, κατανοητά και κυρίως χωρίς θορύβους και κραυγές. Πολύ γρήγορα στο neakriti.gr, και βλέπουμε εδώ πέρα και ένα σχετικό πίνακα. Είναι πραγματικά ένα απίστευτο ρεκόρ. 17.724.405 προβολές σελίδας μόνο το Μάρτιο που μας πέρασε. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο αυτό, Ανδριανή. Είναι ένα ρεκόρ, προσωπικό ρεκόρ για το site, αλλά και σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό το ρεκόρ μας κατατάσσει σε ένα από τα 30 κορυφαία site σε όλη την Ελλάδα, μέσα στα 15 κορυφαία ενημερωτικά, και έχουμε να κάνουμε και με μεγαθύρια της Αθήνας, να μην ξεχνάμε. Βεβαίως. Δίπλα σε αυτή τη χαρά των αριθμών μπαίνει και η συγκυρία. Δεν μπορούμε να χαρούμε αυτό το ρεκόρ, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή τέτοια, είναι οι συνθήκες τέτοιες, που αναγκάζεται ο κόσμος και εμείς αναγκαζόμαστε να δίνουμε ειδήσεις που δεν είναι καθόλου θετικές. Το πρώτο διάστημα, με το που ξέσπασε όλο αυτό και που μπήκαμε και σε καραντίνα επί της ουσίας τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, ο κόσμος είχε μία πολύ έντονη ανάγκη ενημέρωσης και ήταν συνεχώς μέσα, για να το πω πάρα πολύ απλά, να βλέπει, να διαβάζει άρθρα, να ενημερώνεται. Τώρα βλέπεις ότι έχει λίγο τραβηχτεί προς τα πίσω και είναι λογικό αυτό. Έχουμε λίγο εξοικειωθεί και με την κατάσταση ως έχει, αλλά πάντα όταν έχουμε ένα νέο κρούσμα ή όταν έχουμε την ανακοίνωση επιπλέον θανάτων στη χώρα λόγω του κορονοϊού, αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν ότι τα αντανακλαστικά του κόσμου είναι τέτοια που ανταποκρίνονται στην είδηση, ανταποκρίνονται στην ενημέρωση και είναι και τα θέματα που επιλέγουν να διαβάζουν. Δεν είναι αδιάφοροι. Ακούγονται πολλές φωνές από κόσμο που λέει ότι νησάφι πια, σταματήστε να μας φοβίζετε. Δεν είναι φόβος αυτό. Δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς να μεταδώσουμε ο φόβος. Είναι η ενημέρωση. Και σε αυτή τη φάση οφείλουμε να είμαστε απολύτως ενημερωμένοι για να ξέρουμε
τι ευθύνη δυστυχεί στον καθέναν από εμάς, τι σημαίνει όλο αυτό το οποίο ζούμε, ποιος είναι ο εχθρός που όλοι λέμε και έχουμε απέναντί μας. Ξέρεις, Ανδριανή, είναι τόσο υπερβολικό αυτό που ζούμε, είναι πρωτόγνωρο, είναι ασύλληπτο, δηλαδή όποια έκφραση και αν χρησιμοποιήσεις, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε την αυτό που ζούμε, που δεν χρειάζεται καν να υπερβάλλει κάποιος σε μια είδηση, όταν από μόνο του όλο αυτό είναι κάτι το οποίο, αν πριν από 20 μέρες μας λέγανε, πριν από ένα μήνα θα το ζήσετε, θα λέγαμε, οκ, αυτό είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πολύ γρήγορα ανασυνταχθήκατε και δημιουργήσατε και ένα παράλληλο site με το neacrete.gr, που ουσιαστικά είναι ενταγμένο στον ιστότυπο neacrete.gr, που αφορά αποκλειστικά και μόνο ειδήσεις που σχετίζονται με την επιδημία. Ακριβώς, είναι ένα mini site μέσα στο ίδιο το site. Είναι πολύ εύκολο να το βρει ο αναγνώστης. Με το που μπει μέσα στο κεντρικό site θα μπορέσει να δει με πολύ έντονα γράμματα COVID-19, όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι με μία ματιά ο αναγνώστης να μπορεί να έχει εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη δεδομένη στιγμή, που και τώρα εμείς μιλάμε, μπορεί να το δοκιμάσουν. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε επίπεδο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σε επίπεδο θανάτων, αντίστοιχα και στον κόσμο. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας για κάθε χώρα με τα κρούσματα, με τους θανάτους, με τις ιάσεις, με τα τεστ που έχουν γίνει. Έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα τι συμβαίνει σε όλη την Ιφίλιο, σε όλες τις χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα κορονοϊού. Δεν ξέρω πια αν έχουν μείνει και κάποιες χώρες από όλη την Ιφίλιο απ' έξω πλέον σε αυτό το πίνακα, δυστυχώς. Όπως και τον πίνακα που παρουσιάσαμε λίγο νωρίτερα όσον αφορά στην Ελλάδα και φυσικά μια ροή ειδήσεων που αφορά σε ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με τον κορονοϊό, σε επίπεδο Κρήτης, Ελλάδας και κόσμου. Και πολύ πρακτικά άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, που βλέπουμε ότι ο κόσμος τα θέλει αυτά γιατί είναι ένας μπούσουλας. Είτε αυτό έχει να κάνει με το επίδομα, πώς θα το πάρουν, πότε θα το πάρουν, είτε έχει να κάνει με κανόνες υγιεινής, τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας, τι κάνουμε όταν ψωνίζουμε τρόφιμα, πώς τα καθαρίζουμε, πώς απολυμμένουμε τις επιφάνειες. Που όλα αυτά, σιγά σιγά, έχουμε εξοικειωθεί με όλα αυτά, αλλά ακόμα υπάρχουν απορίες. Γιατί όλοι είμαστε υπό το φίλτρο στη σκέψη μας του φόβου. Μήπως δεν το κάνω καλά. Μήπως έχω αφήσει ένα κενό εδώ στην ενημέρωσή μου και πρέπει να το μάθω καλύτερα για να είμαι σωστή και προφυλαγμένη. Λοιπόν, λέω να βάλω στην τηλεοπτική μας παρέα και έναν εξαιρετικό επιστήμονα, έναν άνθρωπο που ουσιαστικά έχει στις πλάτες του μαζί με μια ομάδα άλλων ανθρώπων όλη αυτή τη διαδικασία της εξέλιξης της επιδημίας στην Κρήτη. Είναι ο καθηγητής λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Αχιλλέας Γκίκας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και με αφορμή τα στοιχεία που παρουσιάσαμε πριν από λίγο με την Ανδριανή την Αγγελιδάκη, θα ήθελα λίγο να σταθούμε, με δεδομένο ότι πλέον έχουμε και το 15ο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε καθηγητά, πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής της επιδημίας, αρχικά σε επίπεδο Κρήτης, που έχετε και μία εικόνα με συνεχόμενη τριβή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχω σε δύο επίπεδα να κάνω σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι σε επίπεδο νομού Κρήτης. Ο νομός Κρήτης έχει κλείσει 13 μέρες σήμερα χωρίς κανένα κρούσμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Σημαίνει ότι αν το δούμε έτσι λιγάκι με πλατή σκέψη, με πλατή ορίζοντα, ότι δεν κυκλοφοράει τόσο πολύ γύρω μας. Ή εν πάση περιπτώσει κάτι έγινε και αυτό δεν κυκλοφοράει τόσο πολύ. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καινούργια κρούσματα 14 μέρες. 13 μέρες ακριβώς. Θα ήταν ακόμα καλύτερο εάν δεν είχαμε το αποψινό κρούσμα στο Ρέθυμνο. Οπότε η υπόλοιπη Κρήτη είχε διανύσει ήδη 7 ημέρες χωρίς καινούργιο κρούσμα. Και θα ήταν ακόμα καλύτερο να λέγαμε για όλη την Κρήτη. Ωστόσο και πάλι ένα κρούσμα μετά από 7 μέρες είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το νησί μας και κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό για τους ανθρώπους που δούλεψαν όλο αυτό τον καιρό στα νοσοκομεία, στις μονάδες κοροναϊού, στις μονάδες εντατικής, στα επίγοντα,
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τώρα 2 μήνες σχεδόν, κάνουν προετοιμασία συνεχόμενη, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, όλο το υπόλοιπο προσωπικό, διοικήσεις, αλλεπάλληλες συναντήσεις, αλλεπάλληλες σκέψεις, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι η Κρήτη είναι θωρακισμένη. Θέλω να σταθούμε σε κάτι, κύριε καθηγητά. Βεβαίως, Ανδριανή, όποτε θες μπορείς να παρέμβεις με δικό σου ερώτημα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, έχουμε μία τάση καταγραφής των κρουσμάτων στην Κρήτη που γεννούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Θέλω να σταθούμε λίγο στο απόψινο κρούσμα του Ρεθύμνου. Είναι ένας ασθενής που με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία από τις επαφές που χνηλατείται δεν έχει ταξιδέψει, δεν έχει βρεθεί σε περιοχή που μπορεί να ήρθε σε επαφή με ένα ύποπτο ή ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αν αυτό λοιπόν η χνηλάτιση το αφήσει σταθερό, δηλαδή ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος δεν έχει επαφές, σας προβληματίζει το γεγονός ότι έχουμε ένα κρούσμα που ουσιαστικά δεν έχουμε μια εξήγηση, μια ερμηνεία? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ νωρίς να αξιολογήσουμε αυτό το κρούσμα και να το δώσουμε, να γενικεύσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά ή κάτι συμβαίνει ή κάτι εξελίσσεται. Θα κάνουμε την ιχνηλάτιση με ηρεμία. Οι άνθρωποι που θα κάνουν ξέρουν από ιχνηλάτιση και μετά θα πάρουμε τις αποφάσεις μας και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ωστόσο και πάλι λέω ότι ακόμα και ένα μετά από τόσες μέρες ένα κρούσμα είναι μόνο ένα κρούσμα και αυτό μας βάζει μπροστά. Μάλιστα. Πάρα πολύ σε σχέση με πολλές άλλες περιφέρειες στον ελληνικό χώρο. Βέβαια όλος ο ελληνικός χώρος μας ενδιαφέρει και όλος ο ελληνικός χώρος βρίσκεται αρκετά πιο μπροστά από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Μάνο, θα μπορούσε να απευθύνω ένα ερώτημα στον κύριο Γκίκα. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Δεν έχω καλή ακουστική. Θα μεταφέρω το ερώτημα της συναδέλφου. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μείνουμε στην ημερομηνία 27 Τετάρτου, που μέχρι στιγμής έχουμε την ενημέρωση ότι έως τότε θα ισχύουν η καραντίνα επί της ουσίας. Να κρατήσουμε αυτό ως ένα δεδομένο και ως δεύτερο δεδομένο το γεγονός ότι στην Κρήτη τα πάμε πάρα πολύ καλά. Για αρκετές ημέρες δεν είχαμε νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα, αν εξαιρέσουμε τη σημερινή. Πώς θα είναι, εάν κρατήσουμε αυτή την εικόνα, πώς θα είναι η μετάβασή μας από τα περιοριστικά μέτρα, από την καραντίνα, στην καθημερινότητα όπως τη γνωρίζαμε πριν? Είναι κάτι που θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη? Άκουσα όλα τα δελτία απόψε. Βιαζόμαστε πάρα πολύ να βγούμε από την καραντίνα και να κάνουμε υποθέσεις και να βγάλουμε συμπεράσματα. Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο εμπόδιο να προσπεράσουμε. Έχουμε το εμπόδιο του να μηδενίσουμε πρώτα και δεν το έχουμε καταφέρει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών μαζί με την Νορβηγία, αν δεν απατώμε, και την Φιλανδία, που έχουν τη χαμηλότερη νοσηρότητα. Και αυτό είναι αποτέλεσμα έγκαιρων αποφάσεων, τα ξέρουμε όλα, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Ωστόσο όμως η μάχη δεν έχει κερδιθεί. Η μάχη θα κερδιθεί όταν θα γράψουμε 0, όπως κάνανε στην Κίνα, και 0 πολλές μέρες. Μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, και τότε θα πούμε, παιδιά, είμαστε 0. Τώρα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Αλλά πριν πάμε στο επόμενο βήμα, και τα ακούω κάθε μέρα, όλοι βιάζονται, πρέπει να γράψουμε το 0. Και το 0 δεν γράφεται με βολτίτσες. Ούτε γράφεται με αρνιά που θα τα ψήνουμε σε λίγο έξω, αν τα ψήνουμε. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Καθόλου δεν θέλουμε. Κύριε καθηγητά, με δεδομένο λοιπόν ότι βλέπουμε ότι σήμερα είχαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 22 άνθρωποι αυτοί που νοσούν, με βάση τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσιόδρα. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακούμε τώρα και 3 εβδομάδες, οι 2 επόμενες εβδομάδες είναι οι κρίσιμες εβδομάδες, η επόμενη εβδομάδα είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα, αυτή τη στιγμή είμαστε στην καρδιά της επιδημίας σε επίπεδο χώρας? Για κοιτάξτε λίγο πίσω. 2 εβδομάδες πριν τι κάναμε? Πήραμε τα καινούργια μέτρα. Το 20 και χθες είχαμε τα 100, είναι το αποτέλεσμα αυτής της ημέρας που πήραμε τα καινούργια μέτρα. Κάθε λοιπόν σκαλί που ανεβαίνουμε σε μέτρα έχουμε και μια αντίστοιχη μείωση. Πέρασαν 2 εβδομάδες να κλείσει ο κύκλος αυτών που είχαν μολυνθεί πριν από τις 18 Μαρτίου, πότε μπήκαν
τα μέτρα. Είναι πριν από 2 εβδομάδες ακριβώς. Ακριβώς 2 εβδομάδες. Είναι οι 14 μέρες που λέμε ότι ο άρρωστος είναι μεταδοτικός κτλ. Εφόσον πήραμε τα μέτρα λοιπόν, σταμάτησε η μετάδοση από τον ένα στον άλλο ή τουλάχιστον μειώθηκε αισθητά. Άρα δεν μπορούσε ο ιός να κάνει, να αυξήσει τον αριθμό των επαφών του. Άρα μειώθηκαν οι επαφές. Σήμερα έχουμε 20. Το περιμέναμε. Γιατί είναι ακριβώς 2 εβδομάδες. Από σήμερα και πέρα αρχίζει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, γιατί καμιά φορά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με τέτοιου είδους. Είναι προβλέψεις μόνο. Είναι υποθέσεις. Μάλιστα. Καμιά φορά είναι και αυτό που επιθυμείς. Άρα θεωρείτε... Εγώ το περίμενα να έχουμε κάτω από 30 μετά από 2 εβδομάδες που πάρθηκαν τα μέτρα. Έχει πολύ αυτό δείχνει και την αποτελεσματικότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, βεβαίως, Ανδριανή. Απλά, αν θέλεις, για να ολοκληρώσει την απάντησή του ο κύριος Γκίκας, δεν είμαστε στην αρχή όμως, γιατί ακούμε σχεδόν στην αρχή. Έχουμε μπει μέσα στη διαδικασία ότι τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως να βλέπουμε πιο ουσιαστικά την αντιμετώπιση αυτή της επιδημίας, μετά και το κλείσιμο ολονών στα σπίτια μας. Ο στόχος είναι ο μηδενισμός. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν το κάνεις μηδέν, δεν μπορεί να συζητάς για τίποτα άλλο. Μάλιστα. Το ερώτημα το δικό μου έχει να κάνει με τον αριθμό των νεκρών. Κύριε Γκίκατα, οι 79 νεκροί στην Ελλάδα είναι ένας υψηλός αριθμός. Διαιρέστε το 79 με το 1400 και θα δείτε ότι είναι περίπου 2,6-2,7%. Αυτό το ποσοστό θνησιμότητας πώς χαρακτηρίζεται? Ξέρετε πόσο έχει η Ιταλία, 12%. Και αυτό η Ιταλία, βέβαια, οι αναλογίες είναι πολύ διαφορετικές. Νιώθουμε ασφαλείς με ένα τέτοιο ποσοστό? Όχι, δεν νιώθουμε ασφαλείς με τέτοιο ποσοστό. Δεν νιώθουμε ασφαλείς με κανένα ποσοστό. Άρα. Νιώθουμε ασφαλείς όταν μηδενίσουμε. Διότι αυτή τη στιγμή η παραμικρή αστοχία μπορεί να κάνει πάλι... Δεν θέλω να κάνω κιόλας, πώς θα το πούμε, τέτοιου είδους προβλέψεις, οι οποίες είναι και λίγο σκληρές και λίγο αυτό. Ωστόσο, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Άμα δεν κάτσουμε σπίτι, δεν πρόκειται να μηδενίσει. Θέλουμε να μηδενίσει, τελεία. Αυτό το θέλουμε να μηδενίσει χρονικά, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία είναι ένα εντυπωσιακό το ποσοστό των Ελλήνων, των πολιτών αυτής της χώρας που μένουν στο σπίτι. Θα μπορούσατε με μια εκτίμηση, παρακινδυνευμένη βεβαίως, όμως εκτίμηση, και να το τονίσουμε στους τηλεθεατές, να μας πείτε πότε κοντά υπολογίζετε ότι μπορεί να φτάσουμε εκεί κοντά στο μηδέν ή στο μηδέν. Χθες διάβαζα σε ένα μεγάλο περιοδικό, το μεγαλύτερο που υπάρχει, το Nature, κάποιες αναλύσεις σχετικά με τον τρόπο που κάνουν στην Αγγλία ο Ferguson, αυτός ο περιβόητος στατιστικός και επιδημιολόγος, και έγραφαν μέσα πόσοι παράγοντες είναι αστάθμητοι για να βγάλεις ένα τέτοιο συμπέρασμα. Είναι πάνω από 10 παράγοντες αστάθμητοι. Υποθέτω με πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη ότι ο πληθυσμός είναι ομοιογενής, ότι ο πληθυσμός συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε καραντίνα βγαίνουν επίσης σε συγκεκριμένες μέρες, στις 7, στις 8, στις 12. Διάφορες τέτοιες υποθέσεις, οι οποίες είναι γενικευμένες και δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, γιατί ο πληθυσμός εναλλάσσεται, οι πράξεις εναλλάσσονται, οι καθημερινές ασχολίες μεταβάλλονται, ο τρόπος με τον οποίο απομονώνεται ο ένας και ο άλλος μεταβάλλεται, και όλα αυτά τα θεωρούμε στατικά για να βγάλουμε συμπέρασμα. Γι' αυτό τα συμπεράσματα πάντα έχουν ένα τεράστιο, μα τεράστιο κίνδυνο να πέσει έξω. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αν το συνεχίσουμε έτσι τις επόμενες 2 εβδομάδες, λένε όλοι 2 εβδομάδες, αλλά νομίζω ότι είναι οι 2 εβδομάδες που ο ιός έχει περίοδο επόασης, θα μπορέσουμε, αν συνεχίσουμε σωστά και δεν κάνουμε κουζουλάδες, θα το πούμε έτσι, γιατί εδώ είμαστε στην Κρήτη και κουζουλάδες δεν θέλουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να συνεχίσουμε όμορφα, όπως ωραία περπατάμε, να φτάσουμε σε ένα σημείο, να μηδενίσουμε και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Άντε μπας και κάνουμε και κανένα μπανάκι το καλοκαίρι. Έτσι. Κύριε καθηγητά, να σταθούμε στο εξής. Εγώ θέλω λίγο να το περιορίσω και να σας ξαναφέρω λίγο στο κομμάτι της Κρήτης. Φαίνεται, και επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και τηλεοπτικά, αλλά και εκτός πλατό, ότι η Κρήτη έχει μία κάπως καλύτερη πορεία σε σχέση με αρκετές άλλες περιοχές της χώρας. Θα μπορούσε η Κρήτη
με βάση τα κρούσματα που έχει, τη μειωμένη διασπορά που φαίνεται μέχρι στιγμής, να δείξει και το δρόμο για το πότε περίπου θα μπορούσε το νησί να είναι καθαρό από αυτή την επιδημία. Βεβαίως, είμαστε κομμάτι της χώρας και σε συμπληρωματικό ερώτημα θέτω και την πιθανότητα ασθενών που μπορεί να μεταφερθούν από άλλες χώρες, από άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε μονάδες της Κρήτης. Ακούστε, λέτε, έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή ό,τι περνούσε από το χέρι να θωρακίσουμε το σύστημα υγείας. Όλα τα νοσοκομεία μας είναι ετοιμοπόλεμα. Το ξέρω με τα λόγου γνώσης. Έχω μιλήσει με όλες τις επιτροπές, με όλα τα νοσοκομεία και ξέρω περίπου πώς κινούνται. Όχι περίπου, καλά πώς κινούνται. Έχουμε λοιπόν τη μεγίστη δυνατή ανθρώπινη προετοιμασία. Έχουν πρώτον, δεύτερον, έχει κλείσει το νησί και έχει σφραγίσει από πλοία, από αεροπλάνα. Τρίτον, τουλάχιστον εδώ στο χώρο που μένω, στη γειτονιά που μένω, καθένας από εκεί, δεν βλέπω ανθρώπους να είναι να κάνουν εξυπνάδες, κάθονται στα σπίτια τους υπομονετικά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αβάντα για το τι θα γίνει παρακάτω. Όταν οι άνθρωποι μένουν σπίτι τους και ακολουθούν αυτά τα οποία θέλει η πολιτεία, νομίζω ότι θα βγουν πιο γρήγορα. Και απ' την άλλη, νομίζω ότι είμαστε ένα κλικ, πιο μπροστά από την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε ένα κλικ, το δείχνουν και τα νούμερα. Σας τρομάζει το γεγονός ότι αν υπάρξει μια μεγαλύτερη διασπορά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενδεχομένως να χρειαστεί μονάδες εντατικής θεραπείας του νησιού να φιλοξενήσουν ασθενείς από περιοχές εκτός Κρήτης? Κοιτάξτε να δείτε, άμα δείτε πάλι τα νούμερα, τις τελευταίες μέρες, 3-4 μέρες, έχουμε γύρω στους 90 διασωληνωμένους. Αυτό εδώ και 2 εβδομάδες διπλασιαζόταν αυτή κάθε 6-7 μέρες ο αριθμός των διασωληνωμένων. Τις τελευταίες 3-4 μέρες έχουμε περίπου 90. Δεν έχει ανέβει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει ότι το σύστημά μας έχει επιβραδύνει. Και αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα μου επιτρέψετε. Θέμε το μηδέν. Βεβαίως. Το ζητούμενο το μηδέν σε όλα. Θέλω να ανοίξουμε λίγο την παρέα μας και να βάλω στην τηλεοπτική μας συζήτηση τον επίκουρο καθηγητή επιδημιολογίας, υπεύθυνο του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας, Υγιεινής και Στατιστικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και σε εσάς από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Εσείς, Γκίκα στο μικρό, ακριβώς δίπλα σας ο συνάδελφός σας, Γκίκα στο επώνυμο. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Είστε ένας άνθρωπος που σας παρακολουθώ πολύ στενά, το ομολογώ αυτό, όλες αυτές τις ημέρες, εδώ και ένα μήνα παρακολουθώ τις τοποθετήσεις σας. Αντιλαμβάνομαι ότι το μελετάτε και το ψηλαφίζετε το όλο πράγμα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που ρώτησα νωρίτερα και τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Γκίκα, από εδώ, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είμαστε πλέον στην καρδιά της επιδημίας όσον αφορά τη χώρα μας? Όσον αφορά τη χώρα μας, η επιδημία δείχνει σαφή σημεία σταθεροποίησης, για να πούμε τι εννοεί ο καθένας, καρδιά, κορύφωση, πικ, ξέρετε, χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι. Η επιδημία στη χώρα μας δεν μπήκε ποτέ σε επιθετική ή εκθετική, όπως λέμε, η μαθηματική αύξηση, που σημαίνει ότι είχαμε μια σταθερή συρροή κρουσμάτων. Ίσως είμαστε στη φάση που θα μπορούσαμε να περιμένουμε και μείωση της αύξησης. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε 50 ή 100 περισσότερα κρούσματα, να αρχίσουμε να βλέπουμε λιγότερα. Το σημείο πίεσης που είναι οι εντατικές δεν έχουν καν πλησιάσει το κρίσιμο σημείο που θεωρούμε ότι θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Ήδη φαίνεται ότι η δεξαμενή εισρωής εκροής είναι υπέρ της εκροής, οπότε ας πούμε μπορεί να έχουμε και μείωση των αριθμών των κλινών ή μία σταθεροποίηση. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, πολύ καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Μάλιστα. Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε ο κόσμος παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες αυτές τις μέρες εξελίξεις, γιατί αυτό που ζούμε πραγματικά είναι μια πρωτόγνωρη ασύλληπτη εμπειρία.
Εσείς χρονικά θα μπορούσατε να μας τοποθετήσετε πότε τα πράγματα θα είναι σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ένα ουσιαστικό φως στην άκρη του τούνελ? Φως στην άκρη του τούνελ βλέπουμε, έτσι, δεν είμαστε σε κατάσταση που να μην βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ. Εάν εννοείται πότε θα χαλαρώσουμε τα μέτρα, θεωρώ ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μην βιαζόμαστε, να κρατήσουμε βλαβικά τα μέτρα, έτσι. Και σύντομα πιστεύω ότι θα είμαστε σε κατάσταση που θα τα χαλαρώσουμε. Δηλαδή θα ήθελα να πιστεύω ότι μία γεύση κανονικότητας θα αρχίσουμε να έχουμε το Μάιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να δούμε ξανά ένα πίνακα που τον σχολιάσαμε νωρίτερα και με τη συνάδελφο την Ανδριανή, την Αγγελιδάκη, που έχει να κάνει με τα ημερήσια τεστ. Και το ερώτημα είναι διπλό και προς τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Γκίκα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και προς τον κύριο Μαγιορκίνη από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Βλέπουμε λοιπόν ένα πίνακα με τα τεστ ημερησίως. Ξεκινήσαμε να το καταγράφουμε και να αναλύουμε από τις 29 Μαρτίου μέχρι και τη σημερινή ημέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι 29 Μαρτίου έγιναν 888 τεστ μέσα σε μία ημέρα, για να φτάσουμε στο ρεκόρ της 3ης Απριλίου με 3.593 τεστ και τη σημερινή ημέρα 740 τεστ. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Γκίκα, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα αν ο αριθμός των τεστ ήταν μεγαλύτερος? Βλέπουμε βεβαίως ότι τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός όλο και περισσότερο αυξάνεται και αυτό είναι σημαντικό. Πόσο πιο πλήρη εικόνα θα είχαμε αν γινόταν αυτό που γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Γερμανία, μεγαλύτερος αριθμός τεστ στην κοινότητα? Είναι αυτονόητο ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί τα τεστ είναι το απόλυτο εργαλείο για να δεις την επιδημιολογική κατάσταση σε ένα νόσημα. Από τη στιγμή που δεν έχεις τα τεστ, αναγκάζεσαι να έχεις τιμές όπως αυτές, 69, 79, 80 στους 1.300 οι οποίοι διαγνώστηκαν, αλλά ο πραγματικός παρανομαστής του κλάσματος δεν υπάρχει, δεν τον ξέρουμε. Και δεν τον ξέρουμε όχι μόνο εμείς, δεν τον ξέρουμε και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Είναι πολύ νωρίς να τα ξέρεις και θες πάρα πολλά τεστ. Από την άλλη μεριά, να σας ενημερώσω ότι χθες έβγαλε το CDC της Αμερικής έναν αλγόριθμο του τι χρειάζεται για να βάλουν σε τάξη την επιδημία. Και ήταν 6 μέτρα, τα πιο κύρια και τα πιο σημαντικά. Το δεύτερο από αυτά είναι η ύπαρξη τεστ, όσο γίνεται πιο πολλών τεστ για να μπορέσουν να διανύσουν τις διάφορες φάσεις της επιδημίας. Ιδιαίτερα δε στην επόμενη φάση, τη φάση όπου θα χρειαστεί να απελευθερωθεί ο κόσμος και να βγει έξω, τα τεστ είναι το απόλυτο όπλο. Έτσι νομίζω εγώ και δεν ξέρω αν ο συνάδελφος σας πει τη γνώμη. Κύριε Μαγιορκίνη. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, δεν άκουγα καθόλου τον κύριο Κίκα. Δείξαμε έναν πίνακα, νομίζω τον είδα τον πίνακα, που έχει να κάνει με τον αριθμό των τεστ, το βλέπουν ήδη οι τηλεθεατές, και ρώτησα τον κύριο Γκίκα για το πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα της διασποράς του ιού αν ακολουθούσαμε κι εμείς μια τακτική που ακολουθεί η Γερμανία με έναν μεγαλύτερο αριθμό τεστ. Βεβαίως βλέπουμε ότι όσο προχωρά αυτή η επιδημία αυξάνεται και ο αριθμός των τεστ που γίνονται στην πατρίδα μας. Και βεβαίως, Ανδριανή, όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Κοιτάξτε, τα τεστ έχουν μια χρησιμότητα αναλόγως και με την φάση της επιδημίας. Το να κάνουμε αυτή τη στιγμή το ποσοστό των θετικών που βγαίνουν στα κέντρα αναφοράς δεν έχει ξεπεράσει το 10%, που σημαίνει ότι τα περισσότερα τεστ αυτή τη στιγμή γίνονται για να γίνονται. Μην έχουμε δηλαδή την εντύπωση ότι αυξάνοντας τον αριθμό των τεστ θα αυξηθεί και το ποσοστό των θετικών. Υπάρχουν πολλά τεστ που γίνονται χωρίς λόγο, και η πλειονότητα αυτών των τεστ που είπατε και τα 3.000, σκεφτείτε ότι από τα 3.000 το 10% ή πολύ χαμηλότερο από το 10% θα ήταν θετικό, γιατί δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη μέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μια τεράστια απώλεια από όρο.
Ο αριθμός των τεστ που γίνεται, ας πούμε, στη Γερμανία είναι μεγάλος, αλλά αυτό δεν έχω δει να έχει αυτό που λέγανε μεγάλο περιορισμό της θνησιμότητας. Είδαμε ότι η Γερμανία ξέφυγε κιόλας λίγο. Και περισσότερο αποτελεσματικότητα ήταν ο περιορισμός και η καραντίνα παρά ο αριθμός των τεστ που εκτελέστηκαν. Τώρα τα τεστ, ας πούμε, που είδαμε ότι έχουν αποτελεσματικότητα σε χώρες όπως η Νότιος Κορέα και η Σιγκαπούρη, μην ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες εκτός από τα τεστ κάνανε πολύ δυνατή χνηλάτιση και βαρέσανε και πολύ υψηλές καραντίνες και έχουν και πολύ μεγάλη πειθαρχία σε αυτά. Μάλιστα. Οπότε αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, Ανδριανή, θέλεις να μεταφέρεις κάποιο ερώτημα? Όχι, δεν έχω να μεταφέρω κάποιο ερώτημα, αλλά εκεί που καταλήγω πάντα ακούγοντας τους ειδικούς και σήμερα αλλά και όλες τις προηγούμενες ημέρες, αν υπάρχει ένα συμπέρασμα, είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε προφανώς. Με απόλυτη συνείδηση της ευθύνης μας και να μην παρεκτρέπεται κανείς. Βεβαίως. Διότι ακόμα και αν αυτή η μικρή πράξη επανάστασης που μπορεί να κάνει κάποιος, θεωρώντας ότι θα βγω έξω και τι πειράζει, γιατί είδαμε και εικόνες ανθρώπων, για παράδειγμα, χθες Κυριακή έξω από τον Ναό του Αγίου Μινά να περιμένουν να πάρουν αντίδωρο, με αποτέλεσμα όχι να μην έχουν απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρο, να έχουν κάνει πηγαδάκια και να έχουν πιάσει ψηλή κουβέντα. Αυτές οι εικόνες θα πρέπει να σταματήσουν να επαναλαμβάνονται. Νομίζω ότι οι ειδικοί είναι σαφείς και το ακούμε καθημερινά και από τον κύριο Τσιόδρα και από τον κύριο Χαρδαλιά, ότι είναι τόσο κρίσιμη η στιγμή. Τα έχουμε πάει ναι μεν καλά, αλλά είναι πολύ εύκολο να φτάσουμε και πάλι στο μηδέν. Ανδριανή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με ένα κλικ neakrit.gr για άμεση ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια, γιατί γνωρίζω ότι δουλεύετε σε ρυθμούς, με τη ροή των πληροφοριών να είναι τέτοια, από το πρωί μέχρι το επόμενο πρωί να είστε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, κύριοι, θα ήθελα πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα να θέσω ένα ερώτημα που έχει έρθει από τους τηλεθεατές. Καταρχήν, ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, Δασκαλάκης Παπάκη CreteTV.gr, το mail της εκπομπής, και 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ρωτάνε τον κύριο Μαγιορκίνη αν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα της διασποράς του ιού, θα μπορούσε να γίνει το μοιραίο λάθος. Το μοιραίο λάθος είναι να χαλαρώσουν τα μέτρα τώρα, σε 2 εβδομάδες θα έχουμε Ιταλία. Είναι απλά τα νούμερα. Είναι τόσο απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε μια εκτίμηση, μπορεί να είναι η διακύμαση από 5.000 μέχρι 15.000 κρούσματα στην κοινωνία, τα οποία αυτή τη στιγμή πηγαίνουν σχετικά καλά. Σε 2 εβδομάδες αυτά τα 5 με 10 γίνονται 80-100.000 με τη χαλάρωση των μέτρων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η στατιστική το αποδεικνύει. Οπότε, ναι, είμαστε 2 εβδομάδες μακριά με χαλάρωση των μέτρων. Κύριε Αχιλέα Γκίκα, ρωτάνε οι τηλεθεατές σας, με βάση λέει τη σημερινή δήλωση που επικαλέστηκε τη γενετική ο κύριος Τσιόδρας και τα γονίδια που θα μπορούσαν να καθορίσουν κάποια δεδομένα όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου ακόμα και σε ανθρώπους που είναι υγιείς. Πόσο σημαντικό είναι αυτό η ιατρική να μπορεί να το εντοπίσει έτσι ώστε λέει, να ακολουθεί μια συγκεκριμένη αγωγή σε έναν ασθενή που μπορεί να είναι περισσότερο ευάλωτο στον ιό? Αυτό γίνεται για όλες τις νόσους. Υπάρχει η ποικιλομορφία του ανθρωπίνου γονιδιώματος και η ποικιλομορφία των διαφόρων ασθενειών, όπου κάθε άνθρωπος αντιδρά με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική σφοδρότητα, να το πω έτσι απλά, απέναντι σε ένα παράγοντα ο οποίος τον απειλεί. Ιδιαίτερα δε για τις ιογενείς λοιμώξεις είναι γνωστό ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε διαφόρους ανθρώπους και σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτό το είπε ο Σωτήρης ο Τσιόδρας για να τονίσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και άρα μπορούν πιθανά να εξηγηθούν κάποια κρούσματα τα οποία δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα, αλλά αυτό δεν είναι το κυρίαρχο στο παιχνίδι. Το κυρίαρχο στο παιχνίδι είναι αυτό που γίνεται στους ανθρώπους που είναι ανοσοκατασταλμένοι με υποκείμενα νοσήματα και οι οποίοι πάνε στραβά επειδή αυτό η
υπάρχει από κάτω ένα υποκείμενο νόσημα το οποίο, από το οποίο χάνει τη μάχη ο ασθενής από τον ιό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να σας θέσουμε τα ερωτήματα που έρχονται βροχή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής στο Prime Time της Crete TV. Συζητάμε για την διασπορά του COVID-19, την εξέλιξη της επιδημίας. Μαζί μας ο καθηγητής δημοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Αχιλλέας Γκίκας, ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας, υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας, Υγιεινής και Στατιστικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και την πνευμονολόγο, διευθύντρια ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μαζί μας την κυρία Ιωάννα Μητρούσκα. Όμως θέλω να σας πάω σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Φαίνεται ότι ο COVID-19 δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε αξιώματα. Πριν από λίγο, με βάση πληροφορίες που μεταδίδει τώρα το BBC, μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Λονδίνο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. Βλέπουμε εικόνα από την τελευταία τοποθέτηση δήλωση, το τελευταίο διάγγελμα που έκανε προς το βρετανικό λαό μέσω Skype πριν από ένα 24ωρο. Και θα ήθελα το σχόλιο σας και από τον κύριο Μαγιορκίν και από τον κύριο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, ξεκινάω με εσάς, γιατί ο Μπόρις Τζόνσον είχε μια συγκεκριμένη άποψη όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου και φαίνεται ότι πριν από 2 εβδομάδες στη Βρετανία δεν το είχαν πάρει και τόσο σοβαρά. Κοιτάξτε, το τι θα κάνει η νόσος σε έναν ασθενή δεν έχει καμιά σχέση τι άποψη έχει ο ασθενής για την νόσο. Βεβαίως. Επομένως, αυτό το ερώτημα θεωρώ ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι λιγάκι δεν ευσταθεί. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτή η νόσος δεν αστειεύεται, ότι εάν κανείς το αφήσει, το πάρει αψήφιστα, πρώτον, τα κρούσματα αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό και δεύτερον υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει περιγραφεί πια, οι οποίοι πάνε χειρότερα από τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού. Και αυτή είναι η ηλικία, όσο ανεβαίνει η ηλικία, να το πούμε έτσι, τόσο αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων. Θα κάνω επανατοποθέτηση στην ερώτηση, γιατί προφανώς, κύριε καθηγητά, ίσως να μην καταλάβετε ακριβώς τι ήθελα να ρωτήσω, ίσως να έκανα και εγώ το λάθος στη διάρκεια να σας μεταφέρω το ερώτημα, στην προσπάθεια να μεταφέρω το ερώτημα. Πάρα πολλές φορές είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Τζόνσον στο παρελθόν τη λέξη «η ανοσία της αγέλης». Κάτι το οποίο το υιοθετούν και κάποιες άλλες χώρες όπως η Σουηδία. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται. Πάνω σε αυτό έθεσα το ερώτημα, ότι πλέον καταρρύπτεται όλο αυτό, βλέποντας έναν από τους ανθρώπους που είχε μια συγκεκριμένη άποψη και τακτική, αυτή τη στιγμή να νοσεί σοβαρά. Εύχομαι ο άνθρωπος να πάει καλά και να μην χρειαστεί να έχει κακιά πορεία. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση που δεν είναι καθόλου ευχάριστη να μπεις, γιατί είναι προβλέψιμη πια. Εάν στραβώνει μετά την 9η μέρα, και άμα δείτε την 9η μέρα από το τύπο, και από εκεί και πέρα, αν μπεις 9η, 10η μέρα, μπαίνεις στην εντατική. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν μια πορεία η οποία φαινόταν πώς θα γίνει. Το δεύτερο είναι ότι οι χώρες οι οποίες αγνόησαν τα απλά αυτά, τις απλές αυτές θεωρήσεις ότι ο ιός μεταδίδεται ραγδαία και εάν δεν πάρεις μέτρα γρήγορα αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν. Το βλέπουμε και στην διπλανή Τουρκία, το βλέπουμε και στην Αγγλία, το βλέπουμε και στην Ολλανδία, οι οποίοι ακόμα δεν πήραν μέτρα. Εκεί λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκρηκτική και θα γίνει ακόμα πιο εκρηκτική και στο τέλος θα αναγκαστούν, προβλέπουμε, όλοι το προβλέπουμε, λες και είναι πολύ εύκολο να το προβλέψεις, ότι θα αναγκαστούν στο τέλος να πάρουν μέτρα και μετά θα μετρούν πόσους ανθρώπους χάσαν ή δεν θα είχαν χάσει όταν δεν πήραν στην αρχή τα μέτρα.
Άρα, κύριε Μαγιορκίνη, να υποθέσω ότι συμφωνείτε και εσείς ότι αυτά τα περί ανοσίας της αγέλης στην παρούσα φάση που είναι αυτή η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού είναι κάτι το οποίο μάλλον κάνει κακό σε μια χώρα. Ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο για το συγκεκριμένο ιό με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υπολογίζεται γύρω στο 70%. Αυτό λοιπόν, ο όρος ανοσία της αγέλης εφευρέθηκε, να το πούμε έτσι, με βάση όσον αφορά, ας πούμε, τον προγραμματισμό των εμβολίων. Έτσι, πόσους πρέπει να καλύψουμε για να επιτύχουμε εξαφάνιση της επιδημίας. Δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ με φυσική νόσηση για κανένα νόσημα. Μάλιστα. Ούτε για τη γρήπη, ούτε για κάποιο άλλο. Και αυτό γιατί ο ιός δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει αυτό το επίπεδο μόλυνσης με ένα κύμα, ούτε με πολλαπλά κύματα. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται συνήθως είναι να προσδεχτεί, ξέρω εγώ, ένα 30 με 40%, τόσο είναι το μάξιμο που περιμένουμε, και μετά την επόμενη χρονιά να προσληφθεί άλλο ένα 10% και άλλο ένα 10% και ούτω καθεξής. Και εκεί προκύπτουν και τα λεγόμενα κύματα. Άρα λοιπόν το θέμα της ανοσίας της αγέλης δεν είναι υφίστατο κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δεν το έχουμε δει ποτέ, δεν θα συνέβαινε ποτέ φυσικά, και αν συνέβαινε, αν φτάναμε το 70%, μιλάγαμε για εκατόμπες νεκρών. Βεβαίως. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω υπό ποιες συνθήκες θα υπήρχε αυτό και θα συνέβαινε, και μάλιστα εντός ενός έτους. Ούτε εντός ενός έτους μπορεί να συμβεί, δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν συνέβαινε εντός ενός έτους, μιλάγαμε για εκατόμπες νεκρών. Δηλαδή μιλάμε ότι θα πεθαίναν ολόκληρες πόλεις. Μάλιστα. Αυτά είναι τα δεδομένα και είναι υπολογισμένα, τα μαθηματικά είναι, ξέρω εγώ, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω την κυρία Ιωάννα Μητρούσκα, πνευμονολόγο, διευθύντρια εσείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κυρία Μητρούσκα. Καλώς ορίσατε και εσείς στην απόψινη συζήτηση. Καλησπέρα και σε εσάς. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο με βάση και την επικαιρότητα. Όπως βλέπουν και οι τηλεθεατές από τον τίτλο, πριν από λίγο το BBC μετέδωσε ότι ο Μπόρις Τζόνσον μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Λονδίνο. Αυτό αποτελεί και μια ιδιαίτερη είδηση, μια είδηση με μεγάλη βαρύτητα, ειδικά για μια χώρα που αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, πλήττεται με πολύ άσχημο τρόπο από τη διασπορά του COVID-19 στην κοινότητα. Νομίζω ότι για όλη την ιατρική κοινότητα και για όλους τους επαγγελματίες της υγείας, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας είναι ένας άνθρωπος που νοσεί, δυστυχώς. Και αυτό που έχουμε όλοι μας να κάνουμε είναι να ευχηθούμε περαστικά και να έχει την καλύτερη δυνατή έκβαση και να περάσει αυτή τη διαδικασία όσο γρηγορότερα και με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ας μην τοποθετηθούμε πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ευχηθούμε σε οποιονδήποτε μόλις διαγνώστηκε ή μόλις επιδεινώθηκε η κατάστασή του και οδηγήθηκε από το σπίτι του ή από τον θάλαμο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι. Κύριε Γκίκα, θέλω να σταθούμε σε ένα ερώτημα που βλέπω ότι έρχεται σοριδών από τους τηλεθεατές και έχει να κάνει με την τοποθέτηση που κάνατε πριν από λίγο όσον αφορά την 9η και 10η ημέρα. Υπάρχει εξήγηση γιατί η νόσος σε αυτήν την 9η, 10η, 11η ημέρα παρουσιάζει αυτήν την επιθετική μορφή? Σας ρωτώ σαν καθηγητή λοιμοξιολογίας. Γιατί έχουν περιγράψει τη φυσική πορεία της νόσου και έχουν δει ότι εκείνη την ημέρα επιδεινώνεται δραματικά και μπαίνει ο άρρωστος σε, πώς να το πούμε έτσι απλοϊκά, σε ολική αναπνευστική ανεπάρκεια και χρειάζεται διασωλήνωση. Αυτή τη μέρα λοιπόν, περίπου αυτή η 9η με 10η μέρα, οι πιο πολλοί ασθενείς οι οποίοι μπήκαν στη μονάδα επιδεινώθηκαν εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα είναι επιστημονικές εξηγήσεις, τις οποίες δεν θα καταλάβει ο κόσμος και δεν αξίζει τον κόπο να τα λέμε χωρίς να καταλαβαίνει ο κόσμος. Κύριε Μαγιορκίνη, επειδή βλέπουμε ότι τα δεδομένα όσον αφορά τη συμπτωματολογία του κορονοϊού αλλάζουν, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι εσείς οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή έχετε θέσει επιτάπητος όλα αυτά τα στοιχεία με σημείο αναφοράς την εμφάνιση της νόσου στην επαρχία Χουμπέι, στην Ουχάν της Κίνας και βεβαίως μέχρι την εξέλιξη που έχουμε σήμερα. Τι είναι αυτό, πέρα από την δύσπνοια, που θα έπρεπε να κινητοποιήσει έναν ασθενή
στη διάρκεια της κατοίκων νοσηλείας αρχικά και να τον προβληματίσει ότι ίσως εδώ να χρειαστώ μεταφορά στο νοσοκομείο. Είμαι πολύ σίγουρος ότι οι λοιμοξιολόγοι και οι πνευμονολόγοι που στο πάνελ μπορούν να απαντήσουν πολύ καλύτερα από μένα. Ξεκινάω από εσάς για να κάνω το ίδιο, να απευθύνω το ερώτημα και στην κυρία Μητρούσκα και τον κύριο Γκίκα. Είμαι και εγώ κλινικός γιατρός έτσι, αλλά δεν βλέπω συχνά ασθενήσια. Νομίζω τα σύμπτωμα είναι το ένα είναι η δύσμη και το άλλο είναι επίμονος πυρετός. Αλλά υπάρχουν και εργαστηριακά σημεία τα οποία έχουν αναφερθεί. Είναι τα χαμηλά λεμφοκύτταρα, η υψηλή CRP, τώρα αυτά είναι πράγματα που βλέπουν οι κλινικοί, τα οποία είναι κακά προγνωστικά σημεία, από όσο θυμάμαι. Δεν ξέρω αν έχει προσθεθεί κάποιος άλλος βιοδείκτης, αλλά σίγουρα είναι, από ό,τι θυμάμαι, ο υψηλός επίμονος, υψηλός πυρετός, χαμηλά λεμφοκύτταρα και υψηλή CRP, αλλά νομίζω οι υπόλοιποι κλινικοί θα μπορέσουν να σας απαντήσουν καλύτερα από μένα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Γκίκα, για να καταλήξω στην κυρία Μητρούσκα, να υποθέσω ότι η δύσπνοια είναι κάτι το οποίο θα μας κινητοποιήσει, αλλά έχω ακούσει και από έγκριτους επιστήμονες και από εσάς ότι η δύσπνοια πολλές φορές είναι σε έναν βαθμό που δεν γίνεται απόλυτα αντιληπτός από τον ασθενή. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο οπτικές να δεις. Είναι η οπτική του ασθενή και η οποία κατευθύνει του πότε θα πάει στο γιατρό, πότε θα ανησυχήσει, και είναι και η οπτική του γιατρού που πώς θα τον διαχειριστεί. Η οπτική του ασθενή λέει ότι άμα αρχίσει να έχει δύσπνοια, βάρος του στήθος, δεν του φτάνει ο αέρας, μαζί με πυρετό οπωσδήποτε, και συνήθως έχει πυρετό, τότε αυτός πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να ζητήσει βοήθεια. Είτε μέσω του γιατρού τηλεφωνικά, ο οποίος θα τον στείλει στο νοσοκομείο ή όχι. Από τη στιγμή που θα μπει στο νοσοκομείο, υπάρχουν αυτοί οι δείκτες που είπε ο συνάδελφος εδώ πέρα, υπάρχουν και άλλοι ακόμα δείκτες, τους οποίους έχει αναφέρει και το έχει δώσει ο ΕΟΠΗ μια λίστα από δείκτες, οι οποίοι προβλέπουν τη βαρύτητα και την εξέλιξη του περιστατικού, και οι γιατροί περίπου υπολογίζουν αν θα πάει καλά, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, ο άρρωστος στη διάρκεια, και αν θα αναρρώσει γρήγορα ή αργά, ή αν θα έχει κακή εξέλιξη η πορεία αυτή. Αυτή η δείκτες τώρα δεν έχει και νόημα να την κάνουμε στην τηλεόραση, δεν θα καταλάβει ο κόσμος, αφορούν τους γιατρούς. Γι' αυτό σας είπα ότι η μία οπτική είναι η οπτική του ασθενή. Πότε θα πάει να ζητήσει βοήθεια, όταν αρχίσει να δυσπνοεί. Κυρία Μητρούσκα, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, με βάση και το ρεπορτάζ, αλλά και με βάση τοποθετήσεις συναδέλφων σας, ότι μπορεί κάποιος ασθενής να πάει με ήπια συμπτώματα στο νοσοκομείο, δηλαδή με έναν πυρετό που να είναι λίγο κάτι παραπάνω από το 37,5-37,8, και ξαφνικά να διαπιστωθεί ότι πάσχει από πνευμονία. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεται ότι πάσχει από πνευμονία. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση σε αυτό? Η πνευμονία είναι μία νόσος με την οποία στην διάγνωση βάζει η ιατρική κοινότητα ή ο γιατρός που επισκέπτεται ο ασθενής. Κανείς ασθενής δεν έρχεται σε οποιοδήποτε νόσημα στο νοσοκομείο για να πει ότι εγώ έχω πνευμονία, ή εγώ έχω ρήξη ενός σκύλου οργάνου, ή εγώ ήρθα γιατί έχω υπατήτηδα. Επομένως, ο ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο ή ζητάει ιατρική βοήθεια γιατί έχει κάποιο σύμπτωμα το οποίο δεν έχει στην υπόλοιπη ζωή του. Έχει πυρετό, έχει βήχα, έχει αιμόπτυση, έχει... Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Σήμερα, ναι, με το 15ο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Ρέθυμνο, ο ασθενής πήγε με ήπια συμπτώματα, απλά είχε ένα πυρετό που δεν υποχωρούσε, εκεί κάπου στο 38, και ξαφνικά στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, μετά από τις εξετάσεις που έγιναν, του είπαν ότι πάσχει, ότι έχει νοσήσει και από πνευμονία. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο κορονοϊός τον οδήγησε σε μια πνευμονία βαριάς μορφής. Όμως ο ίδιος, ως εικόνα κλινικά, δεν το αντιλαμβανόταν αυτό. Δεν ήταν καταβεβλημένος. Αυτό σας ρωτάω, αν υπάρχει ερμηνεία και εξήγηση. Πρώτα απ' όλα, οι πνευμονίες μπορεί να είναι άτυπες ή τυπικές, μπορεί να είναι πνευμονίες οι οποίες είναι εκτεταμένες, πνευμονίες με πολύ θορυβώδη συμπτώματα και πνευμονίες με σχετικά άτυπα συμπτώματα ή
σχετικά ήπια συμπτώματα. Θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο καθηγητής ο κ. Γκίκας νωρίτερα για τα συμπτώματα από τη μεριά του ασθενούς, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, και να πω το εξής, ότι για όλους εμάς που κάνουμε κλινική ιατρική, όταν βλέπουμε έναν άρρωστο στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα, ή όταν έχουμε έναν άρρωστο που τον νοσηλεύουμε και ετοιμαζόμαστε να του δώσουμε εξιτήριο, του λέμε ότι τα πράγματα είναι έτσι και έτσι και έτσι, και αν κάτι δεν πάει καλά εκεί που θα πάτε στο σπίτι σας, εδώ είμαστε εμείς για να ξανάρθετε. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι η κατάσταση, η κλινική ενός αρρώστου είναι ένα πράγμα εξελισσόμενο. Μάλιστα. Άρα ο ασθενής μπορεί πραγματικά να έχει έναν πυρετό που μπορεί να μην είναι ήπιος. Να είναι 39 πυρετό. Πάρα πολλοί άνθρωποι με οποιαδήποτε ιογενή λίμωξη και 39 πυρετό περνάνε όλη τη διαδικασία της ίωσης στο σπίτι. Και για όλες τις άλλες ιώσεις, την εποχική γρήπη, οποιαδήποτε άλλη ιογενή λίμωξη, δεν εισάγονται οι άνθρωποι αμέσως στο νοσοκομείο. Εισάγονται όμως όλα αυτά τα συμπτώματα επιμένουν, ή όταν η κλινική εικόνα του αρρώστου είναι τέτοια που ανησυχεί πρώτα τον ίδιο και ζητάει ιατρική βοήθεια, και δεύτερον τον γιατρό τον οποίο επισκέπτεται. Άρα μπορεί τα συμπτώματα του COVID-19 να είναι... Να είναι αυτά των ιογενών λοιμώξεων, δηλαδή να είναι πυρετός, να είναι βήχας κυρίως, να είναι σε ένα ποσοστό αυτό που κυρίως εισάγεται, μια δυσκολία στην αναπνοή, αλλά ό,τι από αυτά τα συμπτώματα, με εξαίρεση την δύσπνοια, που είναι ένα πιο θορυβώδες και πιο ανησυχητικό σύμπτωμα, τα υπόλοιπα συμπτώματα, αν επιμένουν, σαφώς πρέπει να ζητήσει βοήθεια ο ασθενής. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι αν δεν έχει δύσπνοια δεν θα πάει στο νοσοκομείο, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Και για να ξαναγυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα, βεβαίως όλα τα νοσήματα, η εκδήλωση των νοσημάτων όλων έχει και έναν ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάρα πολύ εύκολα ανεβάζουν πυρετό και πολύ ψηλό πυρετό με οποιαδήποτε ιογενή λίμωξη, και υπάρχουν άνθρωποι που το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι τέτοιο που γενικά δύσκολα ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλό πυρετό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα είναι το ίδιο θορυβώδη σε όλους τους ασθενείς. Βλέπω εδώ μια επιμονή, κύριε Γκίκα και κύριε Μαγιορκίνη, όσον αφορά την επιστροφή στην κανονικότητα, και χρησιμοποιούν και τη φράση του κυρίου Γκίκα για το πότε θα γίνει αυτός ο μηδενισμός των κρουσμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα μπορούσαμε να είμαστε καθαροί από αυτή την επιδημία όταν για ένα αρκετά ικανοποιητικό διάστημα δεν έχουμε κρούσματα. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Μαγιορκίνη, για να καταλήξω στον κύριο Γκίκα. Η επιστροφή της κανονικότητας, επειδή αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια εξελισσόμενη επιδημία, με μια καμπύλη όμως που είναι γραμμική και όχι εκθετική για την Ελλάδα, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι αποδίδουν αυτά τα μέτρα, και το μυστικό το κρατάμε εμείς οι ίδιοι, οι πολίτες αυτής της χώρας, αν θα συνεχίσουμε να τα τηρούμε τόσο πιστά και να μην τα δούμε λίγο διαφορετικά στην πορεία. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο κύριος Γκίκας όσον αφορά το Πάσχα, είναι μια κρίσιμη περίοδος. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μαγιορκίνη, πώς μπορεί να γίνει αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα. Είπατε ότι κάπου μέσα στο Μάιο θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν κάπως ξεκαθαρίσει. Θα μπορούσαν και να έχουν μηδενίσει? Θα μπορούσαν να έχουν μηδενίσει. Αυτό όμως θα πρέπει να συνδυαστεί με επιδημιολογική επιτήρηση στην κοινότητα, με ένα σχέδιο επιδημιολογικής επιτήρησης το οποίο θα βασιστεί σε θεωρίες επιδημιολογίας και κοινωνικού δικτύου και εκτεταμένο αλλά στοχευμένο τέστινγκ, ώστε να γνωρίζουμε ότι χαλαρώνοντας την κατάσταση δεν έχουμε κρυφές, να το πούμε, στίες οι οποίες θα αναζωπηρωθούν, θα βρεθούν, δηλαδή θα βρουν την κατάλληλη κρίσιμη μάζα του πληθυσμού για να συνεχίσουν την εξάπλωσή τους. Τώρα το σταδιακό σημαίνει συνήθως όπως έκλεισες ανοίγεις, ανάποδα. Μάλιστα. Υποψιάζουμε με ένα τέτοιο τρόπο. Αλλά άρα εκεί κάπου στα μέσα του Μάη, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μηδενίσει, η κανονικότητα είναι την επομένη, βγείτε όλοι και κάνετε αυτό που κάνατε πριν, ή θα γίνει με μία σταδιακή διαχείριση από την πλευρά της πολιτείας? Νομίζω σταδιακά όπως κλείσαμε θα ανοίξουμε. Αλλά αυτό είναι και θέμα, ξέρετε, σχεδίου. Θα πρέπει να το δούμε λιγάκι, να το βάλουμε κάτω, να δούμε ποια θα ανοίξουν πρώτα. Νομίζω το λογικό θα ήταν να ανοίξουν πρώτα τα εμπορικά μαγαζιά, σταδιακά, με
μετά να ανοίξουν, να δούμε και άλλες τις συναθρήσεις να έχουμε κομμένες λιγάκι, να δούμε τι θα γίνει με τα σχολεία στο τέλος. Θέλει λιγάκι προσοχή. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά δεν θα αργήσει κιόλα. Μάλιστα. Κύριε Γκίκα. Συγγνώμη, εγώ θα πρέπει να διακόψω γιατί... Ναι, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο και θα σας αποδεσμεύσουμε. Ωραία. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που πρέπει να σας διακόψω. Βεβαίως, έτσι αλλιώς είχαμε συμφωνήσει γιατί μέχρι τις 11 εγώ παραβίασα λίγο το χρονικό περιθώριο παραπάνω. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Κύριε καθηγητά. Ακούστε. Αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί το επόμενο μας βήμα θα είναι πώς θα βγούμε και με τι σειρά θα βγούμε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ποιοι επαγγελματίες θα βγουν πρώτοι. Έτσι. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ή να αποφασιστεί ή πρέπει να υπάρχει σχέδιο ποιες κοινωνικές ομάδες θα βγουν μπροστά, ποιες δεύτερες, ποιες τρίτες και ποιες τελευταίες. Για να γίνει αυτό θες τα εργαλείο. Για να καταλάβεις ποιοι από αυτούς κινδυνεύουν αν θα βγουν έξω ή που δεν θα ξαναναζωπηρώσουν την κατάσταση. Απλή σκέψη του λέγοντος, χωρίς καμία ιδιαίτερη γνώση, το καταλαβαίνει ο κάθε απλός άνθρωπος. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις τεστ, δεν μπορεί να βγεις έξω. Έτσι. Άρα... Αν δεν ακούσετε ότι ήρθαν τεστ, νομίζω ότι είναι το βασικό. Άρα ζητούμενο αυτό. Είναι να γίνει τεστ στην κοινότητα είναι... έτσι ώστε να έχουμε μια ναι. πλήρη εικόνα. Ναι, ακριβώς. Αυτό λέει η απλή λογική. Διότι χρειάζεσαι να ξέρεις ποιοι από τους ανθρώπους αυτούς που απελευθερώνεις στα επαγγέλματά τους μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στους υπόλοιπους που θα είναι έξω και σε αυτούς που είναι μέσα ίσως. Άρα λοιπόν αυτό είναι το άπαν κατά τη γνώμη τη δική μου. Εάν το επιχειρήσεις αυτό χωρίς να έχεις στα χέρια σου αυτό το πολύτιμο εργαλείο, κινδυνεύεις πάρα πολύ σοβαρά να ξαναγυρίσεις πίσω. Μάλιστα. Αυτό λέει η λογική. Κυρία Μητρούσκα, θέλετε κάτι να σχολιάσετε? Νομίζω ότι συμφωνώ βέβαια με τους προαλήσαντες, αλλά νομίζω ότι αυτό θα αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνο και μέχρι τότε να μένουμε στο σπίτι μας. Με την έννοια έτσι. Ότι να μην βιαζόμαστε, γιατί... Είμαστε όλοι, ξέρετε, συγκρατημένα αισιόδοξοι κάθε φορά που ακούμε ότι τα κρούσματα στην Ελλάδα τα νεότερα είναι λίγα. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι εδώ στην Κρήτη μετά από κάθε εφημερία ρωτάμε πόσα βγήκαν θετικά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι όταν μαθαίνουμε ότι δεν είχαμε θετικά. Αλλά επειδή πάντα κάτι προκύπτει, μέχρι που να αποφασιστεί, που συμφωνώ, νομίζω ότι η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει μία σταδιακή άρση των μέτρων και φαντάζομαι ότι αυτοί οι καθήλυνα αρμόδιοι θα ξέρουν με ποιο τρόπο αυτό θα το ανοίξουν, αλλά μέχρι τότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί έρχονται διακοπές που ο κόσμος όλος χαλαρώνει, οπότε να μην χάσουμε αυτό που με πολύ δυσκολία επιτεύχθη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Γκίκα, θέλω να σας κρατήσω ένα πεντάλεπτο από το επόμενο μέρος, γιατί έχω ερωτήματα που αφορούν εσάς. Χαμογελάτε, σας παραβιάζω το χρόνο, αλλά ένα πεντάλεπτο θα μου κάνετε τη χάρη. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Θέτω τις δύο ερωτήσεις που θέτουν οι τηλεθεατές. Σας αποδεσμεύω για να βάλουμε στην παρέα μας τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρκάκη, τον συνάδελφό του από το Βενιζέλιο και το ΕΚΑΒ, τον κύριο Κιούλπαλη, αλλά και τον επιδημιολόγο, ομότιμο καθηγητή δημόσιας υγείας, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Τρία λεπτά μετά τις 11, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, συζητάμε για τον COVID-19, μιλάμε για τις τελευταίες εξελίξεις και για την πορεία της νόσου στην ελληνική κοινότητα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εξαιρετικούς επιστήμονες από την Κρήτη και την Αθήνα για να μας βοηθήσουν στην επίλυση των απορριών που έχουμε όλοι μας γύρω από αυτό το θέμα που έχει αλλάξει άρδιν την καθημερινότητά μας. Πέρα από τον κύριο Γκίκα και την κυρία Μητρούσκα, να καλησπερίσω και να βάλω στη συζήτηση τον επιδημιολόγο, ομότιμο καθηγητή δημόσιας υγείας, τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Θα περιμένετε λίγο για να θέσω δύο ερωτήματα στον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον κύριο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, ένα ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές
είναι ότι τι μπορεί να γίνει εφόσον δεν έχουμε μέχρι στιγμής εμβόλιο ή μία φαρμακευτική αγωγή που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον κορονοϊό, με την επανεμφάνιση, την πιθανή επανεμφάνιση της νόσου, εφόσον το καλοκαίρι μας αφήσει, και το εφόσον το βάζω σε εισαγωγικά γιατί κανείς δεν το γνωρίζει, από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αν φτάσουμε σε δεύτερο κύμα, που θα φτάσουμε κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο, θα έχουμε ήδη μπροστά μας 5 ή 6 μήνες αναδιοργάνωσης, σταθεροποίησης του συστήματος υγείας, καλύτερης αξιολόγησης όλων των δικτών του κοροναϊού και της ασθένειας του και πιθανότατα μια πολύ καλύτερη φαρμακευτική αγωγή η οποία σιγά σιγά εξελίσσεται. Ανεπαίσθητα, αλλά σιγά σιγά εξελίσσεται βδομάδα με τη βδομάδα. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να φτάσουμε σε εκείνο το χώρο με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, με το καλύτερο δυνατό, την καλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή, ώστε να φτάσουμε κάπου που να είναι λιγάκι πιο ρηχά τα νερά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε απάτη τα νερά, δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα και ιδιαίτερα και για τον ιό και για όλες τις εκφράσεις, κλινικές, επιδημιολογικές κτλ. Αυτά σας θα πει ο Τάκης ο Παναγιωτόπουλος τώρα σε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Μακάρι πολύ γρήγορα όλο αυτό να είναι ένα σημείο αναφοράς επιστημονικής ανάλυσης και μια κακή ανάμνηση για το σύνολο της ανθρωπότητας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε καθηγητά, έρχομαι σε εσάς γιατί βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η νόσος και η διασπορά της στην ελληνική κοινότητα. Θα θέσω το ερώτημα που φαντάζομαι σας θέτουν στο σύνολό τους οι άνθρωποι που σας γνωρίζουν, συνάδελφοι ή μη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε καρδιά της επιδημίας στη χώρα μας ή μπορούμε να δούμε και μια αυξητική τάση τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, η ιδιαιτερότητα με το να βρίσκεσαι στην καρδιά ή στην κορυφή, να το πω έτσι, αυτό νομίζω ότι εννοείται. Βεβαίως. Είναι ότι αυτό το καταλαβαίνεις μόνο μετά. Μπορεί να είσαι στο ανιόν σκέλος ή να είσαι στην κορυφή και δεν το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε να συνεχιστεί η αύξηση των περιστατικών, των θανάτων. Και αυτό πρέπει να το περιμένουμε, δεν θα είναι έκπληξη. Ωστόσο, αυτό που είναι απολύτως σαφές επίσης είναι ότι η αύξηση αυτή γίνεται με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Και αυτός ο βραδύτερος ρυθμός είναι πλέον αρκετά σταθεροποιημένος, ώστε να μπορούμε να το πούμε με αρκετή ασφάλεια ότι ο ρυθμός που αυξάνονται τα περιστατικά στη χώρα μας είναι σαφώς βραδύτερος από αυτόν που είδανε άλλες χώρες, τα συστήματα υγείας των οποίων καταρρεύσανε. Βεβαίως, το στίχημα, κύριε καθηγητά, φαίνεται ότι κερδίζεται, όμως νομίζω ότι το μυστικό της επιτυχίας και της καλής έκβασης αυτής της εξέλιξης το κρατάει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας με τα μέτρα που ακολουθεί. Δεν έχει κερδιθεί τίποτε ακόμα. Έτσι, υπάρχουν καλές προοπτικές, αλλά θα ήταν μεγάλη πλάνη και αφροσύνη να πούμε ότι το κερδίσαμε. Δεν το κερδίσαμε ακόμα. Όχι, είπα και ότι αυτό... φαίνεται ότι κερδίζεται και ναι, ότι κρατάμε το μυστικό της επιτυχίας στα χέρια μας όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας. Μπράβο. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν. Έχουμε τη δυνατότητα την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε και όχι να της δώσουμε μια κλωτσιά να πάει στο καλάθι. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα είναι πραγματικά κρίμα. Διότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να πετύχουμε, δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα υγείας που να μπορεί να περιθάλψει όποιον έχει ανάγκη και να μην έχει καταρρεύσει όπως συνέβη στη Νέα Υόρκη, στο Μιλάνο, σε κοντινούς μας χώρους, κοντινούς μας πολιτισμικά εννοώ, αυτό να μην συμβεί εδώ πέρα. Μάλιστα. Αυτό είναι το στοίχημα. Υπάρχουν κάποια από τα επιδημιολογικά στοιχεία που εσείς μελετάτε σε επίπεδο χώρας που μπορεί αυτή τη στιγμή να σας προβληματίζει ή να σας γεννά μία συγκρατημένη αισιοδοξία? Είπατε νωρίτερα ότι έχουμε
μία βραδεία εξέλιξη της καμπύλης. Έχουμε μία γραμμική καμπύλη και όχι μία εκθετική καμπύλη ή αλλιώς μία επιθετική καμπύλη. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον, γιατί αυτό είναι το μυστικό, εξακολουθήσουμε να τηρούμε πιστά τα μέτρα περιορισμού. Έχουμε αποφύγει ένα πιθανό σενάριο όπως την Ιταλία ή την Ισπανία ή ακόμα και τη Γαλλία. Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτε με βεβαιότητα για τα μελούμενα. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορούμε να το υπογράψουμε αυτή τη στιγμή κανένας έτσι σόφρον άνθρωπος, αλλά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά, όπως σωστά είπατε, αυτό δεν είναι ακόμα δεδομένο, θα εξαρτηθεί από την πληρότητα με την οποία θα εφαρμοστούν τα μέτρα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και αυτό είναι απολύτως έτσι. Δεν είναι καμία έτσι προσποιητή, ας το πούμε, αυστηρή κουβέντα. Δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να βάλω τώρα στην συζήτηση δύο εξαιρετικούς συναδέλφους σας επιστήμονες εδώ στην Κρήτη. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Χαράλαμπο Μαρκάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκάκη. Καλησπέρα σας. Και θέλω να σας πάω κατευθείαν στο κομμάτι της επικαιρότητας. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε επισήμως το 15ο κρούσμα κορονοϊού στην Κρήτη. Είναι ένας 48χρονος που νοσηλεύεται στο δικό σας νοσοκομείο. Καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε για την πορεία, την εξέλιξη της υγείας του. Κοιτάξτε, η πρώτη επικοινωνία που είχαμε με την υπεύθυνη των λοιμόξεων, την κυρία Ιωαννίδου, στο νοσοκομείο μας, είναι ότι ο ασθενής εδώ και 7 μέρες είχε πυρετό, επειδή παρουσίασε δύσπνοια, προσήλθε στο νοσοκομείο, που διαγνώστηκε τέλος πάντων ότι είχε πνευμονία αφωτερόπλευρη. Έγινε το τεστ, βγήκε θετικό και νοσηλεύεται στην κλινική, την κορονοκλινική, όπως λέμε εμείς, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και παίρνει την αντίστοιχη αγωγή. Για την ώρα, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται εντατική μονάδα θεραπείας, αλλά είμαστε όμως και εμείς ενημερωμένοι από την κυρία Ιωαννίδου και είμαστε στην επιφυλακή. Αν χρειαστεί να στηρίξουμε, θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Ο συγκεκριμένος ασθενής είχε ενημερώσει πριν από κάποιες ημέρες ότι είχε κάποια ήπια συμπτώματα. Σήμερα το πρωί οι θεράποντες γιατροί, οι συνάδελφοι της από εκεί, του ζήτησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η χνηλάτιση των επαφών πώς εξελίσσεται? Γιατί γνωρίζαμε πριν από λίγη ώρα ότι είναι ένας ασθενής από χωριό του Δυτικού Ρεθύμνου που ο ίδιος λέει ότι δεν είχε κάποιες επαφές. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία αλλάξανε. Η τελευταία ενημέρωση που είχα, και πιθανόν θα έχετε και εσείς και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, ότι δεν είναι ασθενής ο οποίος διέμενε στο χωριό. Είναι ένας ασθενής ο οποίος δούλευε σε άλλη υπηρεσία. Νομίζω ήταν καράβι, στο καράβι ήταν καμαρότος από ταξίδια Αθήνα Κρήτης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε σε λεπτομέρειες. Δηλαδή, σωστά ο κύριος Γκίκας είπε, ας περιμένουμε την χυλάτιση για να πούμε τι συμβαίνει, που το ρωτήσατε, γιατί, πώς συμβαίνει σε ένα χωριό ένα κρούσμα τέτοιο. Λοιπόν, δεν ήταν στο χωριό, ήταν καμαρότος σε καράβι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί ουσιαστικά μας λύνει και την απορία ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που είχε έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους και είχε φτάσει και μέχρι την Αθήνα, που αυτή τη στιγμή είναι και η περιοχή που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων στη χώρα μας. Άρα αυτό λύνει μια απορία και φαντάζομαι για εσάς, τους γιατρούς νοσοκομείου Ρεθύμνου, απλοποιείται λίγο η εξέλιξη, γιατί πλέον έχετε μία σαφή ερμηνεία για το πώς εξελίχθηκε και πώς μεταδόθηκε η νόσος στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Βεβαίως, κανείς άνθρωπος δεν ευθύνεται. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλοι λειτουργούμε σαν να είμαστε υποψήφοι για να νοσήσουμε. Ακριβώς. Απλώς τώρα ξέρουμε από πού ήρθε, ξέρουμε ποιο είναι το περιβάλλον του και ξέρουμε ποιος θα ελέγξουμε ακριβώς. Μάλιστα. Θα επανέλθω σε εσάς, θα γυρίσω στον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κύριε καθηγητά, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι της ιχνηλάτησης. Πόσο σημαντικό είναι στην αντιμετώπιση της νόσου να γνωρίζουμε από πού κατά προσέγγιση μπορεί να νόσει ένας ασθενής? Κοιτάξτε, είναι κλειδί. Ιδίως στην πρώτη φάση εξέλιξης μιας επιδημίας ή της επιδημίας αυτής, μην μιλάμε γενικά τώρα, όχι γενικά σε μια χώρα, αλλά και σε μια επιμέρους περιοχή, όπως είναι ίσως το Ρέθυμνο ή η Κρήτη γενικότερα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί με τον τρόπο αυτό ο εντοπισμός των ανθρώπων με τους οποίους ήρθε σε επαφή ο ασθενής να οδηγήσει σε λήψη μέτρων γύρω από αυτούς και σε μη συνέχιση της μετάδοσης, ώστε γρήγορα,
αν αρρωστήσουν να πάνε εκεί που πρέπει. Η ιδιαιτερότητα αυτού του ιού είναι ότι μπορεί και να μεταδοθεί και σε φάση που ο ασθενής ακόμα δεν έχει εκδηλώσει συμπτώματα. Γι' αυτό ακριβώς η γενική σύσταση «μένουμε σπίτι» έχει ιδιαίτερη αξία. Μάλιστα. Είναι δύσκολο και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, αλλά ας αναλογιστούμε τι είναι αυτό που γλιτώνουμε. Έτσι, αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας που ζουν άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τη δυσκολία του να μείνει κανένας πολύ καιρό σπίτι, ιδίως αν έχει παιδιά, αν έχει προβλήματα, ένα σωρό, είναι κατανοητά όλα αυτά. Θα καλησπερίσω και τον Διευθυντή της ΜΕΘ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Κρήτης, τον κύριο Ανέστη Κιούλπαλη. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα και σε εσάς, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στην παρέα. Και επειδή εκπροσωπείτε ουσιαστικά και το ΕΚΑΒ, με σημείο αναφοράς το τελευταίο κρούσμα που έχει καταγραφεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, για να λύσουμε και τις απορίες των τηλεθεατών. Ένας ασθενής, όταν χρειάζεται μεταφορά στο νοσοκομείο, δεν πάει από μόνος του, πρέπει να μεταφερθεί, φαντάζομαι, με ειδικό κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο, και γιατρούς και νοσηλευτές που έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, σωστά? Ναι, περίπου, όχι ακριβώς. Δηλαδή, ένας ασθενής που έχει ήπια συμπτώματα θα μπορούσε να πάει και μόνος του με δικό του μέσον στα ειδικά διαμορφωμένα ΤΕΠ πλέον σε όλα τα νοσοκομεία. Έτσι. Τώρα, από την άλλη μεριά, προφανέστατα μπορεί να καλέσει και το ΕΚΑΒ εάν τα πράγματα είναι δύσκολα, αν τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά, η δύσπνοια τον οδηγεί στο να μην μπορεί να μεταφερθεί με ίδια μέσα στο νοσοκομείο. Άρα, να υποθέσω ότι, κύριε Μαρκάκη, ο ασθενής στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ ή ήρθε μόνος του στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου? Από ό,τι ξέρω, μόνος του. Θέλετε λίγο να μας αναλύσετε τη διαδικασία? Τι γίνεται με έναν ασθενή που φτάνει μόνος του σε ένα νοσοκομείο? Φαντάζομαι υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Καταρχήν, στο νοσοκομείο Ρεθύμνης από χθες, από σήμερα, έχει κατασταθεί στο χώρο των επιβόντων περιστατικών απ' έξω. Δύο box, τέλος πάντων. Το ένα είναι για αναμονή 5-6 ασθενών και το άλλο είναι εξεταστήριο. Εκεί φτάνουν τα ύποπτα περιστατικά καταρχήν, που αν έχουν πυρετό, τέλος πάντων, και γίνεται η πρώτη εξέταση από τον γιατρό και μετά προωθούνται σε ειδικά άλλο χώρο των επιγόντων περιστατικών, ο οποίος είναι χωρισμένος, είναι χώρος για περιστατικά ύποπτα για COVID-19 και άλλος είναι ο χώρος που πάνε τα άλλα περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με λίμωξη ή πυρετό, τέλος πάντων, τα ύποπτα περιστατικά. Άρα είναι πολύ σημαντικό σε έναν ασθενή που φτάνει σε ένα νοσοκομείο να λέει με ακρίβεια προτού μπει στο χώρο τι ακριβώς σου συμβαίνει και το λόγο για τον οποίο έρχεται. Ακριβώς. Και σας λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου μας, στα επίγοντα, δύο χώροι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σήμερα. Ο ένας είναι για αναμονή και ο άλλος για εξέταση. Και μετά από εκεί προωθούνται στον χώρο των επιγόντων περιστατικών, στον ανάλογο χώρο πάλι που εξετάζονται τα ύποπτα περιστατικά. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές αυτό που λέμε εξέλιξη της νόσου στην ελληνική κοινότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μία καμπύλη που κινείται με πιο βραδείς ρυθμούς σε σχέση με άλλες χώρες και αυτό μας ικανοποιεί όμως, θα το επαναλάβω και εγώ, τίποτα δεν έχει κριθεί, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαλαρώσουμε για να μην κάνουν δεύτερες σκέψεις και οι τηλεθεατές. Με βάση τα δικά σας επιδημιολογικά στοιχεία, τους αριθμούς που μελετάτε, την πορεία της νόσου όπως αυτή εξελίσσεται, θα μπορούσατε να μας κάνετε μία εκτίμηση πότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε επιστροφή σε μία σχετική κανονικότητα? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό για να γίνει χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις. Ναι, το λέτε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να μπορούσαμε. Οι προβλέψεις πάντως είναι ότι ο Απρίλιος θα είναι ένας μήνας που σπίτι θα τον περάσουμε, κατά πάσα πιθανότητα. Και από εκεί και πέρα ίσως θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αρχίσουμε συντεταγμένα και σταδιακά, επαναλαμβάνω, συντεταγμένα και σταδιακά, όχι με βάση το σχέδιο που θα έχει γίνει, διότι θα γίνει ένα σχέδιο πώς θα περάσουμε στην επόμενη μέρα και αυτό θα εξαρτηθεί
από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τον επόμενο μήνα. Από την εξέλιξη μέσα στον Απρίλιο θα εξαρτηθεί, εκτιμώ εγώ, το με ποιο σχέδιο, με ποιο τρόπο, με ποια θα είναι τα βήματα ενδεχομένως που θα γίνουν για να πάμε λίγο-λίγο σε μια πιο κανονική, στην άρση των μέτρων ή στην άρση κάποιων μέτρων. Είναι φυσικά πρόωρο να το συζητάμε τώρα. Ξαναλέμε, σήμερα μένουμε στο σπίτι γιατί αυτός είναι ο τρόπος να κρατήσουμε αυτό που έχουμε κερδίσει. Επειδή... Αλλά αυτά θα γίνουν με βάση τις εκτιμήσεις που θα υπάρχουν, με βάση την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί σε άλλες χώρες που προηγούνται ημών σε αυτό το δρόμο, με βάση τι θα έχουμε στα χέρια μας από αξιόπιστα τεστ. Τώρα δεν έχουμε γρήγορα ταχαία τεστ αξιόπιστα, έτσι. Με τη βάση το τι θα έχουμε στα χέρια μας από άποψη θεραπείας, όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν για να δούμε πώς θα βγούμε παραπέρα, πώς θα πάμε παραπέρα. Ποια είναι η συμβουλή που δίνετε σε συναδέλφους σας, σε ειδικούς, αλλά ακόμα και σε έναν ασθενή, όταν πλέον πιστεύει ότι νοσήσει, επιβεβαιώνεται ότι νοσεί, για το πώς θα γίνει τη διαδικασία της συχνηλάτησης? Και το ρωτάω αυτό για να μεταφέρω ένα ερώτημα τηλεθεατή στον κύριο Μαρκάκη από το Ρέθυμνο. Καταρχήν δεν υπάρχει τίποτε κακό στο να είμαστε άρρωστοι από τον κοροναϊό, έτσι. Δηλαδή δεν φταίμε, δεν πρέπει να το παίρνουμε ότι είναι ένα είδος στίγματος που ντρεπόμαστε γι' αυτό. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εκθέσουμε, και νομίζω ότι αυτό γίνεται σαφώς κατανοητό από πολύ κόσμο, καμιά φορά όμως όχι. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να το πω. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εκθέσουμε με σαφήνεια με ποιους ανθρώπους ήρθαμε σε επαφή, διότι έτσι θα προστατεύσουμε και αυτούς τους ίδιους και θα προστατεύσουμε και την κοινωνία, την περιοχή μας, δηλαδή τη μικρή μας κοινωνία ευρύτερα από την γρήγορη διασπορά του ιού. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ κομβικό να ληφθούν αυτά τα μέτρα που χρειάζεται γύρω από τους ανθρώπους που ήρθαμε σε επαφή. Νομίζω ότι είναι και το μυστικό αυτό που πρέπει όλοι να το λύσουμε και να μιλήσουμε από την πρώτη στιγμή με ακρίβεια για να βοηθήσουμε εσάς τους ειδικούς να αντιμετωπίσετε και την χνηλάτιση αλλά και την πορεία ενός ασθενή. Κύριε Μαρκάκη, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το Ρέθυμνο όσον αφορά το κρούσμα. Όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και ένας μεγαλύτερος φόβος. Είναι πλέον επιβεβαιωμένο το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται είναι ναυτικός, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο γενικά. Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου έχετε ξεκινήσει την ιχνηλάτιση και στους συναδέλφους, το οποίο δηλαδή... Ακριβώς, οι αρμόδιοι λοιμοξιολόγος κ. Ιωαννίδου μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου βεβαίως ξεκίνησαν την διαδικασία της ιχνηλάτησης και θα προβούν και στον έλεγχο του περιβάλλοντος του ασθενούς ή όποιον άλλον έχει έρθει σε επαφή τις επόμενες ώρες και μέρες, τέλος πάντων. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δηλαδή εργάζεται και σήμερα, αν δούλευε, η δουλειά του είναι αυτή, είναι ναυτικό, σωστά? Από ό,τι πληροφορήθηκα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κιούλπαλη, θέλω να σταθούμε σε κάτι που έχει να κάνει με το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά την 63χρονη γυναίκα από την Αργεντινή που βρέθηκε στο νοσοκομείο το δικό σας από το κρουαζιερόπλοιο νότια της Κρήτης και νοσηλεύεται εδώ και αρκετές ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου. Αποσωληνώθηκε από ό,τι γνωρίζουμε. Πώς είναι η εξέλιξη της υγείας της σήμερα? Λοιπόν, έχετε ακριβείς πληροφορίες, έχει αποσωληνωθεί από το Σάββατο. Την πρώτη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, δεν ήταν πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, παρότι αποσωληνώθηκε. Χθες πήγαν λίγο καλύτερα, σήμερα είναι ακόμη καλύτερα και πιστεύουμε ότι είναι μπροστά στην πιθανότητα να πάρει εξιτήριο από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και να μεταφερθεί σε ένα θάλαμο από αυτούς τους ειδικά διαμορφωμένους για την νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με πιο μεγάλη σιγουριά ότι πλέον ο κίνδυνος έχει αποφευχθεί, όσο είναι μέσα στη μονάδα τα πράγματα πρέπει να είναι πιο φιδωλά όσον αφορά τις τοποθετήσεις? Είναι πιο φιδωλά όσο είναι μέσα στη μονάδα, αλλά σας λέω ότι φαίνεται ότι οδεύουμε σε ένα καλό δρόμο. Αρκετές μέρες διασωληνωμένοι και γι' αυτό είμαστε ακόμα λίγο, ας πούμε, μαζεμένοι στις
στις προβλέψεις μας. Προβλέψεις, και ήταν και αρκετά βαρύ το περιστατικό, γιατί παρουσιάστηκε με πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων, με μια βαρύτατη κλινική εικόνα, ενός επίσης πολύ σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου. Τα πράγματα εξελίχθηκαν με σκαμπανεβάσματα. Υπήρχαν μέρες που φοβόμαστε ότι χάνουμε τη μάχη. Υπήρχαν μέρες που βελτιωνόταν, μέχρι που σταδιακά την είχαμε ξυπνήσει, είχαμε διακόψει τις καταστολές, μειώναμε σιγά σιγά την υποστήριξη στον αναπνευστήρα, μέχρι που δοκιμάσαμε την ελεύθερη αναπνοή και μετά την αποσωλήνωση. Να υποθέσω ότι δεν έχει επαφή με το περιβάλλον ακόμα. Μια χαρά επαφή. Την έχετε ενημερώσει δηλαδή για την περιπέτειά της, γνωρίζει την όλη κατάσταση, πώς εξελίχθηκε? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από την Αργεντινή, πήρε ένα πλοίο από τη Βενετία για να βρεθεί ξαφνικά να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Τι ακριβώς της έχετε πει? Μην ξεχνάτε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήρθε διασωληνωμένη από το χαράβι. Mm-hmm. Ναι, σωστά. Έζησε όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, και την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και την εισαγωγή της στο νοσοκομείο και την εισαγωγή της στη μονάδα, γιατί διασωληνώθηκε στη μονάδα. Είχε τις αισθήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή και τις έχει ανακτήσει πλήρως και τώρα. Άρα να υποθέσω ότι νιώθει και αυτήν την τεράστια ικανοποίηση, φυσιολογικό, που πέρασε αυτή την περιπέτεια τόσο μακριά από την πατρίδα της και ξύπνησε στην Κρήτη έχοντας τις αισθήσεις της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Ναι, είναι μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια επιπλοκή στην πορεία τώρα της ανάρρωσής της. Αν δεν παρουσιαστούν επιπλοκές, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Μάλιστα. Κύριε Κιούλπαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη στο σημαντικό έργο που επιτελείτε και εσείς. Κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Μαρκάκη, επειδή εκκρεμούν κάποια ερωτήματα, θα σας κρατήσω λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να επαναφέρουμε και στην παρέα την κυρία Μητρούσκα και να κλείσουμε μαζί την εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε σε ώρα αιχμής, εδώ στο Prime Time της Crete TV, ζωντανά. Μιλάμε για τον COVID-19, τον κορονοϊό, την νόσο που άλλαξε τη ζωή μας, που η κανονικότητα πλέον αυτή τη στιγμή φαντάζει ως ένα όνειρο, που όμως μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα, αν πραγματικά συνεχίσουμε απαρέγκλιτα και με τη δυναμική που δείχνουμε τώρα να τηρούμε τα μέτρα περιορισμού. Αυτό είναι και το βασικό όπλο της επιστήμης για να αντιμετωπίσει την διασπορά και να μην δούμε εικόνες στην Ελλάδα όπως αυτές που ζουν οι φίλοι μας οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, αλλά και οι Ισπανοί, αλλά και πολλές άλλες χώρες της Ιφιλίου. Μαζί μας ο Διευθυντής της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρκάκης, ο επιδημιολόγος και ομότιμος καθηγητής Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, αλλά και η πνευμονολόγος, διευθύντρια εσείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η κυρία Μητρούσκα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της θνητότητας. Έχουμε 79 νεκρούς. 79 δυστυχώς ανθρώπους που δεν τα κατάφεραν και τους νίκησε ο κορονοϊός. Θέλω ένα σχόλιο για το πώς εξελίσσονται οι δείκτες της θνητότητας στην πατρίδα μας από την αρχή της εμφάνισης της νόσου. Ναι, δεν ακούμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο, θα αποκατασταθεί ο ήχος για να επανέλθουμε. Κύριε Μαρκάκη, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το στίχημα είναι να κρατήσουμε όρθιες τις μονάδες αττικής θεραπείας αλλά και τα νοσοκομεία μας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη σε επίπεδο Κρήτης όσον αφορά την διασπορά της νόσου. Έχουμε ευτυχώς μία γυναίκα που νοσηλεύεται στη μονάδα αττικής θεραπείας. Ακούσαμε και τα εξαιρετικά νέα που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Κιούλπαλης, ότι επανήλθε, έχει τις αισθήσεις της και ότι αν όλα πάνε καλά είναι θέμα κάποιων ημερών να φύγει και από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου και να νοσηλευτεί στην ειδική κλινική κορονοϊού του Βενιζέλιου. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι θα μπορούσε η Κρήτη να επιβαρυνθεί, και το επιβαρυνθεί το βάζω σε εισαγωγικά, από ασθενείς που θα μπορούσαν να μεταφερθούν
για να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ από περιοχές εκτός νησιού. Έχουμε δει πολλές φορές αεροδιακομιδές. Έχουμε δει πολλές φορές. Κοιτάξτε να δείτε τα μέτρα τα οποία παρθήκαν από την κυβέρνηση και κατόπιν το συμβουλό των δημοξιολόγων και του κυρίου Τσιόδρα, είχαν δύο κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά να περιορίσουν τη διάδοση της νόσου στον πληθυσμό και από τη δεύτερη, και σημαντική πλευρά, να δώσουν περιθώριο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ώστε να προετοιμαστεί και με τις ανάλογες υποδομές όσον αφορά τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα τυχόν περιστατικά. Μην ξεχνάμε ότι πριν τα μέτρα οι αναμονές στην Αθήνα για να βρει κανείς κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας ήταν μεγάλη. Και ξαφνικά, ας πούμε, τώρα νοσηλεύονται σε όλη την Ελλάδα 100 άτομα, ξέρω, σε εντατικές μονάδες και υπάρχουν κρεβάτια τα οποία ανοιχτήκανε. Αλλά αυτό έγινε γιατί το σύστημα. Έχουμε μια δυσκολία και στην επικοινωνία. Ναι, κύριε Μαρκάκη. Τα χειρουργεία, τα τακτικά δεν λειτουργούν, τροχεία δεν συμβαίνουν. Οπότε οι εντατικές μονάδες ανακουφιστήκανε από αυτά τα περιστατικά και έχουμε το περιθώριο ώστε να δεχτούμε αρκετά περιστατικά. Εγώ προσωπικά δεν με ανησυχεί το θέμα να μου στείλουν ένα περιστατικό από την άλλη Ελλάδα με κοροναϊό. Από τη στιγμή που θα τηρηθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις της ασφαλούς μεταφοράς αυτού του περιστατικού από τον τόπο, από την Αθήνα, ξέρω εγώ, ή από κάπου αλλού, στο νοσοκομείο μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Είναι θετικό αυτό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα επανήλθε ο ήχος σας. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι της διασποράς της νόσου και στο ερώτημα που σας έθεσα νωρίτερα. Ναι, το ερώτημα για τη θνητότητα, αν άκουσα σωστά. Ναι, κοιτάξτε, θνητότητα όταν λέμε καταρχάς, ή μάλλον να το πάω αλλιώς, ο αριθμός των θανάτων στη χώρα μας, οι 79 που λέτε, είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα παρά το τραγικό της απώλειας των ζώων, αυτών των ανθρώπων, ασφαλώς είναι κάτι το τραγικό, αλλά αριθμητικά είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας βέβαια, από αυτά που βρίσκεται ο αριθμός των θανάτων σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι το παρήγορο από μια πλευρά. Μαζί με το δραματικό έχουμε και το παρήγορο. Τώρα, επειδή πολλές φορές γίνεται και η συζήτηση για τον αριθμό των θανάτων σε σχέση με τα περιστατικά και αν είναι περισσότερα ή λιγότερα αυτή η αναλογία θανάτων ως προς περιστατικά, θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτό δεν είναι ένας πολύ έγκυρος λογαριασμός, γιατί σε κάθε χώρα με άλλα κριτήρια μετράνε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και δεν είναι καθόλου συγκρίσιμα μεταξύ τους από χώρα σε χώρα. Βεβαίως. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες ως προς την παράμετρο αυτή. Δηλαδή αναλογία αυτών που πέθαναν σε σχέση με αυτούς που αρρώστησαν. Κυρία Μετρούσκα, ποιος είναι ο δείχτης που καθορίζει με βάση την εμπειρία σας, την παρατήρηση των στοιχείων και των δεδομένων, τη θνητότητα σε μία χώρα? Να συμφωνήσω λίγο με τον καθηγητή. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο αριθμός των θανάτων που είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αριθμός, αλλά πάρα πολύ αληθινός. Και η απώλεια είναι πολύ μεγάλη για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά αυτή τη στιγμή αν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχουμε 8 θανάτους, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 32 και όταν στην Ιταλία και στην Ισπανία έχουν πάνω από 200, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το νούμερο είναι, αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός που μας κάνει να λέμε ότι μέχρι στιγμής κάτι καλό φαίνεται στην Ελλάδα. Άρα αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός που ανεξαρτήτως, όπως τόνισε νωρίτερα και ο καθηγητής, ανεξαρτήτως του τι βάζουμε στον αριθμητή, δηλαδή πόσα τεστ έχουν γίνει, γιατί πραγματικά όλες οι χώρες, η κάθε χώρα κάνει διαφορετικό αριθμό τεστ, χρησιμοποιεί λίγο διαφορετικά κριτήρια. Mm-hmm. Νομίζω ότι εμάς ως κλινικούς γιατρούς μας ενδιαφέρουν 2 αριθμοί κάθε μέρα και αυτοί οι 2 αριθμοί είναι πρώτον ο αριθμός των διασωληνωμένων, δηλαδή
αυτός, ανησυχούμε όταν αυτός ο αριθμός αυξάνει κατακόρυφα, γιατί σημαίνει ότι μπορεί την επόμενη μέρα το σύστημα να μην μπορεί να αντέξει και να δούμε τέτοιες ανησυχητικές και δύσκολες σκηνές σαν αυτές που ζουν οι χώρες δίπλα μας. Επομένως, αυτός είναι ο ένας αριθμός και ο άλλος είναι ο αριθμός των θανάτων, που βέβαια όταν ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι μεγάλος, αν σκεφτούμε ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα που προκύπτουν κυρίως από την Κίνα αλλά και από την Ιταλία, ένα ποσοστό που είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα των ΜΕΘ, νομίζω ότι ο κύριος Μαρκάκης μπορεί να με διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει αυτά που λέω, για την συγκεκριμένη όμως πανδημία, ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 50% δεν έχει καλή έκβαση. Με δεδομένο αυτό λοιπόν, νομίζω ότι αυτός ο αριθμός, που επίσης είναι ένας σκληρός αλλά πραγματικός αριθμός, είναι αυτός που πρέπει να παρακολουθούμε καθημερινά. Και νομίζω ότι ζητούμενο είναι να παρακολουθούμε και την εξέλιξη στις μονάδες εντατικής θεραπείας, κύριε καθηγητά, γιατί είναι το μυστικό της επιτυχίας και της αισιόδοξης έκβασης αυτής της επιδημίας. Όσο κρατάμε λιγότερους στις ΜΕΘ, όλο αντιλαμβάνομαστε ότι κερδίζουμε και μία μάχη, σωστά? Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, και αν μου επιτρέπετε να πω ότι το νόημα του χρόνου, ένα από τα νοήματα, από τις σημασίες του χρόνου που κερδίζουμε με τη βραδία εξέλιξη, όπως είπαμε, είναι ακριβώς για να οργανωθούν καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα οι υποδομές των νοσοκομείων, μονάδων, με μονάδων εντατικής θεραπείας, να αυξηθούν, να πολλαπλασιαστούν. Αυτό είναι επίσης κρίσιμο και κομβικό, ώστε να είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Η επένδυση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την περίοδο αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική δραστηριότητα και πράξη για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα το διάστημα που έρχεται. Και να μείνει και κάτι, φυσικά. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο καθηγητής λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Γκίκας, ότι ακόμα κι αν επανέλθει η επιδημία αυτή τον Οκτώβριο, με δεδομένο ότι, και με την ευχή ότι θα υπάρξει μία ηρεμία μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες, παίρνουμε μία πίστοση χρόνου, κυρία Μητρούσκα και κύριε Παναγιωτόπουλε, για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το δεύτερο κύμα. Και το ερώτημα είναι και προς τους δύο, κάνουμε μία προσπάθεια να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία και με τον κύριο Μαρκάκη από το Ρέθυμνο. Τι θα γίνει αν μείνουμε σε αυτά τα δεδομένα, αυτή τη στιγμή με βάση τα κρούσματα αλλά και τα τεστ, φαίνεται ότι έχει νοσήσει κάτι λιγότερο από το 1% του ελληνικού πληθυσμού, άρα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό για να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέμε η ανοσία της αγέλης. Χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Τι θα γίνει τον Οκτώβριο στην πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος του κορονοϊού? Θα νοσήσουν οι περισσότεροι και πολύ απλά τα συστήματα υγείας θα έχουν πάρει χρόνο για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα κρούσματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα? Ξεκινάω με εσάς, κυρία Μητρούσκα. Νομίζω ότι τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που έχουν νοσήσει στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το λέμε κατά προσέγγιση με βάση και τις αναφορές ειδικών και συναδέλφων σας. Ναι. Επομένως, δεν είμαστε η χώρα που κάνει τα πάρα πολλά τεστ, δηλαδή σε σχέση με την Γερμανία, που κάνουν πραγματικά χιλιάδες τεστ κάθε μέρα. Αλλά με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, πραγματικά δεν ξέρουμε στην κοινότητα τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών έχουν πάρα πολύ ήπια συμπτώματα που αφενός δεν τους οδηγεί στο γιατρό, αφετέρου μπορεί και οι ίδιοι να τα υποτιμήσουν εντελώς. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να είμαι ειδικός, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανοσία της αγέλης. Ασφαλώς, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Όμως το πιο σημαντικό από όλους είναι ότι οδεύουμε, αν έχουμε ένα δεύτερο κύμα μετά από μερικούς μήνες, αυτό το δεύτερο κύμα θα μας βρει όλους πιο έτοιμους.
όλους πιο έτοιμους σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή στο πώς αντιμετωπίζουμε κλινικά, στο πόσο έτοιμες θα είναι οι μονάδες. Πριν από 15-20 μέρες που κουβεντιάζαμε, λέγαμε τι θα γίνει αν αύριο προκύψουν ξαφνικά 100 άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται διασωλήνωση ή χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι οι αριθμοί αυτοί που ελπίζουμε ότι έτσι θα εξελιχθούν, νομίζω ότι καλύπτονται από το σύστημα με την προετοιμασία που έχει γίνει. Θα υπάρχει ούτως ή άλλως ένας αριθμός που θα έχει μία ανοσία, ένας χ αριθμός, και βέβαια μέχρι το φθινόπωρο δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει από την πλευρά της θεραπευτικής παρέμβασης στην νόσο. Και όταν εννοώ θεραπευτική παρέμβαση, εννοώ την πρόληψη, εννοώ τα εμβόλια και εννοώ τα θεραπευτικά σκευάσματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορες πολυκεντρικές στοιχειοποιημένες μελέτες. Θα έχουμε μία πολύ μεγάλη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αυτή τη στιγμή η εμπειρία έρχεται κυρίως από την Κίνα και από την Ιταλία που είχαν πραγματικά πολλά κρούσματα. Τώρα αρχίζουν να έχουν και οι άλλες χώρες και να τρέχουν πολλές μελέτες επιδημιολογικές αλλά και μελέτες με θεραπευτικά πρωτόκολλα. Επομένως πιστεύω ότι αν δυστυχώς θα έχουμε ένα άλλο κύμα το φθινόπωρο, θα είμαστε πιο έτοιμοι από κάθε άποψη. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, να υποθέσω ότι συμφωνείτε σε αυτή την άποψη με την κυρία Μητρούσκα. Συμφωνώ απολύτως με μία υποσημείωση. Αυτό που είπατε ότι το επόμενο κύμα θα είναι τον Οκτώβριο και το φθινόπωρο δεν είναι καθόλου δεδομένο. Βεβαίως. Σωστά, σωστά. Μπορεί να είναι πολύ νωρίτερα. Μπορεί να είναι μόλις αρχίσουμε να αίρουμε τα μέτρα. Κάτι τέτοιο αρχίζει να διαφαίνεται στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Σε χαμηλά επίπεδα. Ασφαλώς το καλοκαίρι θα βοηθήσει να μην έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη αύξηση. Αλλά δεν ξέρουμε καλά πώς θα συμπεριφερθούν τα πράγματα και ο ιός. Γι' αυτό ας περιμένουμε. Μην προδικάζουμε ότι θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και μετά το φθινόπωρο θα είναι ο κρίσιμος καιρός. Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, γι' αυτό ακριβώς η άρση των μέτρων θα γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να γίνει απολύτως συντεταγμένα. Όχι, δεν θα κάνουμε, ας πούμε, ο καθένας μας την πολιτική που ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ακολουθηθεί. Θα τα δούμε. Έχουμε ευτυχώς οργανώσει τα πράγματα έτσι που οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την τεκμηρίωση που υπάρχει, με βάση τα δεδομένα, και όχι με βάση τις έτσι, θεωρητικές ανησυχίες του καθενός. Και νομίζω ότι αν βαδίσουμε έτσι θα μπορέσουμε να πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την έξοδο όλης αυτής της κατάστασης. Να ξαναθυμίσω ότι δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα. Είμαστε ακόμα στο σήμερα που πρέπει να διατηρήσουμε τους ρυθμούς που ήδη βλέπουμε μπροστά μας, που είναι βραδύτεροι από ό,τι αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι χαρισμένο και λιγμένο το θέμα ακόμα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε όλοι σας, γιατί πολλές φορές όταν οι πολίτες μπορεί να ακούνε ότι τα πράγματα είναι μέσα στο καλό σενάριο, ότι έχουμε μια καμπύλη που δεν λειτουργεί εκθετικά, κάπως να χαλαρώσουν, θα το πω και εγώ, θα προσθέσω και τη δική μου φωνή στη δική σας, ότι η παραμικρή εξασθένιση των μέτρων θα μπορούσε μέσα σε λίγες ώρες να αλλάξει προς το χειρότερο την κατάσταση στη χώρα μας. Άρα ζητούμενο και δεδομένο πρέπει να είναι ότι όλοι πρέπει να βοηθήσουμε στο να τηρηθούν αυτά τα μέτρα ακόμα πιο πιστά, ακόμα πιο δυναμικά. Κύριε Μαρκάκη, εκπροσωπείτε το νοσοκομείο του Ρεθύμνου στην απόψινή συζήτηση. Το έχουν κατανοήσει αυτό και οι Ρεθυμιώτες, γιατί παρά το γεγονός ότι ακούμε για παραβάσεις στην Κρήτη, εμείς που ζούμε στις πόλεις της Κρήτης αντιλαμβανόμαστε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κρητικών τηρεί αυτά τα μέτρα. Οι πόλεις είναι έρημες εντελώς. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και ο κρητικός λαός και ο ρεθινιώτης που εκπροσωπώ εγώ τέλος πάντων, κατά 99% ακολουθεί τις οδηγίες του Υπουργείου και δεν νομίζω ότι και οποιασδήποτε τέλος πάντων εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δούμε, να έχουμε και αυτό τη μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων και να μην έχουμε αυτή την ευρεία διάδοση της νόσου στον πληθυσμό. Είναι ότι ο κόσμος είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος.
και νομίζω ότι έτσι πρέπει να παραμείνει έως ότου δούμε έτσι την ελπίδα να γίνεται και πραγματικότητα. Κύριε καθηγητά, θέλω να μου δώσετε μια ερμηνεία, μια εξήγηση. Υπάρχουν περιοχές σε επίπεδο χώρας που έχουν μια πιο εκθετική ροή κρουσμάτων. Το εκθετική το βάζω εισαγωγικά γιατί σε καμία περίπτωση δεν φτάνουμε στα επίπεδα γειτονικών χωρών. Θα αναφερθώ ας πούμε στην Καστοριά, μια μεγαλύτερη αύξηση ή στην Αθήνα. Υπάρχει μια ερμηνεία, εντάξει, η Αθήνα είναι ασφαλώς μια πρωτεύουσα, ένας πληθυσμός πάνω από 4 εκατομμύρια, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί που υπάρχουν οι περισσότεροι υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως και στην Κρήτη, και θα σας το πάω λίγο πιο συγκεκριμένα, έχει και μεγάλα αστικά κέντρα. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Έχουμε τα Χανιά, το Ρέθινο. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα. Την Κρήτη τη σώζει το γεγονός ότι πολύ γρήγορα αποκόπηκε και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ασφαλώς. Ασφαλώς μετράει αυτό πάρα πολύ. Και τα νησιά γενικότερα έχουν παρόμοια εικόνα. Ακριβώς διότι οι επικοινωνίες είναι εκ των πραγμάτων πιο περιορισμένες και πιο ελεγχόμενες. Τώρα, γιατί σε κάποιες περιοχές υπάρχει ταχύτερη αύξηση, αυτό κυρίως οφείλεται σε συγκυριακούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, η ομάδα των εκδρομέων που ήρθε στην Ηλία και στην Αχαΐα ήταν αφορμή και αιτία να υπάρχει μια διασπορά στην περιοχή εκείνη που σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκε με τον εντοπισμό των επαφών αυτών των ανθρώπων και την περιχαράκωση του όλου συμβάντος. Παρόμοια συγκεκριμένα συμβάντα μπορεί να συμβούν οπουδήποτε και μπορεί να ακολουθηθούν από μια ευρεία διασπορά. Μάλιστα. Στην Ξάνθη, στην Καστοριά και πάει λέγοντας. Καταλάβατε. Στην Καστοριά βεβαίως είχαμε ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από ένα χωριό και επεκτάθηκε στο νομό. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η διασπορά στις κλειστές κοινωνίες από μια κοινωνική εκδήλωση θα μπορούσε να γίνει ταχύτατα σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σωστά το λέτε. Κυρία Μητρούσκα, μπορεί μια συγκυριακή κατάσταση να οδηγήσει σε μια τέτοια διασπορά. Και το άθροισμα όλων αυτών είναι η εικόνα που βλέπουμε στη χώρα συνολικά. Έχω ερώτημα για την κυρία Μητρούσκα από τηλεθεατή που ρωτάει ότι ένας άνθρωπος που έχει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα αλλά ακολουθεί μια συγκεκριμένη αγωγή. Ουσιαστικά πάσχει από ένα υποκείμενο νόσημα. Είναι περισσότερο θωρακισμένος από κάποιον που δεν ακολουθεί αγωγή? Ασφαλώς, στους ανθρώπους που έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όποιου τύπου και αν είναι αυτά, αυτό που λέμε είναι πρώτον να παίρνουν την αγωγή τους που έχει καθοριστεί από τον θεράποντα γιατρό και δεύτερον να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους για οποιοδήποτε σύμπτωμα καινούριο έχουν ή επιδείνωση κάποιου ή προϋπάρχοντος συμπτώματος. Γιατί αυτή η δική μας άρρωστη είναι άρρωστοι που έχουν χρόνιο βήχα, παραγωγικό ημί, που έχουν δύσπνοια, που έχουν διαταραχές στον ύπνο, που είναι, τώρα έχουμε και την εποχή της γύρης με τα αγροστόδη, με το περδικάκι, με την ανθοφορία της ελιάς, που μπορεί να έχουν πάρα πολλά αναπνευστικά προβλήματα, δηλαδή να έχουν έναν βήχα που να τους ανησυχήσει. Δεν πρέπει να ανησυχούν οι αναπνευστικοί άρρωστοι. Είναι άρρωστοι που στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν είναι ομάδα υψηλού κινδύνου με την έννοια του ότι αυξάνεται η πιθανότητα να νοσήσουν από κορονοϊό. Μάλιστα. Πρέπει να παίρνουν όλα τα μέτρα όπως τα παίρνει όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός και να έχουν μία ευλαβική έτσι στάση σε ό,τι αφορά την αγωγή τους. Δεν είναι καιρός να κόψουν την αγωγή τους, θα πρέπει με συνέπεια να την ακολουθούν και να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό τους. Κύριε Μαρκάκη, ερώτημα για εσάς, ως γιατρός και διευθυντής της ΜΕΘ του Ρεθύμνου. Το σύνολο των ασθενών, λέει, που μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας διασωληνώνονται ή υπάρχουν και ασθενείς που απλά νοσηλεύονται στις ΜΕΘ χωρίς να διασωληνωθούν? Υπάρχουν και αυτοί οι ασθενείς. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που μπαίνει στις μονάδες εντατικής θεραπείας συνήθως είναι διασωληνωμένοι. Υπάρχουν και αυτοί όμως οι ασθενείς οι οποίοι είναι οριακά, τέλος πάντων, σε μια κατάσταση μεταξύ ελεύθερης αναπνοής και μηχανικής υποστήριξης και για λόγους πολλές φορές προληπτικούς, επειδή θέλουμε συνήθως η διασωλήνωση να γίνεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τους βάζουν προτού διασωληνωθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, οπότε πιθανόν με τη θεραπεία να μην χρειαστούν, ξέρω εγώ, διασωλήνωση. Μάλιστα. Μικρό ποσοστό όμως. Όσον αφορά την φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται, και θα κάνω το ερώτημα και θα εκμεύσω απάντηση και από τους τρεις,
Έρχομαι σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχουν κάποια δεδομένα όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, καθημερινά ακούμε πια όλοι γίναμε ειδικοί, όλοι γνωρίζουμε τη χλωροκίνη, όλοι γνωρίζουμε άλλες έτσι ουσίες που βοηθούν. Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που έχει μία πιο σταθερή αποδοτικότητα στην αντιμετώπιση της νόσου? Κοιτάξτε τώρα, χρησιμοποιούνται διάφορα σχήματα, όπως η χλωροκίνη, όπως είπατε, αλλά αυτά ακόμα βρίσκονται σε φάση όπου μελετάται η τεκμηρίωση, επιδιώκεται να τεκμηριωθεί με πιο μεγάλη βεβαιότητα η αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε εξαιρετικά εξειδικευμένες κουβέντες, καλά το είπατε, που δεν είναι πραγματικά, και επικεντρώνουμε, αν μου επιτρέπετε, λίγο υπερβολικά στους αρρώστους, στους βαριά αρρώστους μάλλον, και έτσι χάνουμε καμιά φορά το μέτρο. Mm-hmm. Το μέτρο των πραγμάτων είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων αρρωστήσουν με το νέο κοροναϊό θα πάνε καλά. Θα γίνουν καλά, ούτε μονάδα θα χρειαστούν, ούτε τίποτα. Ένα 5-6% όσων αρρωσταίνουν χρειάζεται να καταλήξουν σε μονάδα για να πάρουν τη θεραπεία. Ορθώς κάνετε αυτή την επισήμανση, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα, ακριβώς. Αυτή είναι, ακριβώς. Και καμιά φορά η επικέντρωση, η υπερβολική σε όλες τις λεπτομέρειες, τις κλινικές ενός βαριά ασθενούς, μας κάνει να νομίζουμε, χωρίς φυσικά να λέγεται, ότι όλοι θα νοσήσουμε βαριά. Ακριβώς. Ότι αυτό είναι η τυπική κατάσταση. Δεν είναι η τυπική κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πραγματικά αυτή είναι και η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνήθως όμως όταν οι άνθρωποι ζουν σε αυτήν την μη κανονικότητα, πολλές φορές με το μυαλό τους σκέφτονται το χειρότερο. Εμείς κρατάμε αυτό που λέτε και εσείς, αλλά και όλοι οι συναδελφοί σας, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία νοσεί ελαφρά. Σωστά. Και αν μου επιτρέπετε ένα πρόσθετο σχόλιο πάνω σε αυτό, το ίδιο ισχύει και για τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Τους ανθρώπους περασμένης ηλικίας, που τους έχουμε βομβαρδίσει, και καλά κάνουμε από μία πλευρά, αλλά πάλι μήπως περνάμε το λάθος μήνυμα, ότι πρέπει να προσέχουν. Ασφαλώς πρέπει να προσέχουν. Γιατί ο κίνδυνος σε αυτούς είναι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αλλά ακόμα και αυτός ο παραπάνω κίνδυνος στην πραγματικότητα δεν αναιρεί ότι η μεγάλη πιθανότητα είναι να πάνε καλά. Και οι ογδοντάριδες, η μεγάλη πιθανότητα είναι να πάνε καλά. Και αυτό είναι το μέτρο των πραγμάτων που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, έτσι, στην αγωνία μας να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μην τους φορτώνουμε με υπερβολική αίσθηση ότι του κινδύνου τους. Έτσι. Είναι εξαιρετική η τοποθέτησή σας και αυτή είναι και η πραγματικότητα. Κυρία Μητρούσκα, εγώ θα τη συνεχίσω την απάντηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει και ορθώς το θέτει στο τραπέζι της συζήτησης. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την επισήμανσή του, γιατί πράγματι πολλές φορές εστιάζουμε στους θανάτους. Βεβαίως η ανθρώπινη ζωή έχει μια τεράστια αξία και ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του είναι μια τεράστια απώλεια. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού ή του παγκόσμιου πληθυσμού το περνάει πολύ πιο ελαφρά σε σχέση με αυτές τις ακραίες μορφές της νόσου που μπορεί να οδηγήσουν και σε θάνατο. Όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, θα ήθελα να το πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πραγματικό αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής, ότι βομβαρδίζονται οι ευπαθείς ομάδες, είσαι διαβητικός, είσαι υπερτασικός, είσαι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει ένα χρόνιο νόσημα, αν νοσήσεις την έχεις πατήσει. Δεν είναι έτσι? Έχουμε δει πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι πολύ μεγάλοι σε ηλικία, να βγαίνουν από μονάδες εντατικής θεραπείας και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που πλήττεται αυτή τη στιγμή από την πανδημία. Η φαρμακευτική αγωγή που είναι κοινή για όλο τον πληθυσμό είναι παρακεταμόλη στον πυρετό. Αυτό είναι κλασική οδηγία του ΕΟΔΗ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ένα σκεύασμα που το χρησιμοποιούσαμε ούτως ή άλλως όλοι μας, υπάρχουν στα σπίτια, όλοι το έχουμε πάρει και όλοι το έχουμε δώσει στα παιδιά μας. Από εκεί και πέρα, οι ασθενείς δεν είναι ένας ομοιογενής πληθυσμός. Ακόμη και όταν πρόκειται για ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε αυτές τις ειδικές ομάδες του κορονοϊού, τις κλινικές που έχουν γίνει σε κάθε νοσοκομεία ή σε αυτούς τους θαλάμους. Ο κάθε άρρωστος είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο οποίος έχει ή δεν έχει υποκείμενα νοσήματα, έχει κάποια συμπτώματα
που προεξάρχουν, έχει κάποια συμπτώματα, δεν έχει κάποια άλλα συμπτώματα, επομένως η φαρμακευτική αγωγή, και συμφωνώ και εγώ ότι δεν είναι καλό σε μια εκπομπή που απευθύνεται σε κόσμο που θέλει να ενημερωθεί, να μιλήσουμε εξειδικευμένα για θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία αφορούν κάθε ασθενή. Σε κάθε ασθενή είναι ξεχωριστά, υπάρχουν μερικές γενικές οδηγίες, και που πραγματικά κάθε φορά ο θεράπων ιατρός αποφασίζει, ή μια ομάδα θεραπώντων αποφασίζει ποια είναι η καλύτερη αγωγή για τον άρρωστο. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι και το σωστό, με δεδομένο ότι πολλές φορές ο κόσμος το αντιλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Πάω να πάρω ένα σκεύασμα που θα μπορούσε να με βοηθήσει στην περίπτωση που νοσήσω. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο εφόσον ο γιατρός τον συμβουλέψει για την αγωγή που πρέπει να ακολουθηθεί εφόσον νοσηλεύεται, σωστά? Για την αγωγή εφόσον νοσηλεύεται, και για την αγωγή εφόσον έχει κάποια συμπτώματα και μένει στο σπίτι. Οι ασθενείς για να πάρουν φάρμακα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους. Πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό που συμβουλευόντουσαν τον οικογενειακό γιατρό, τον θεράποντα γιατρό, αν είναι ασθενείς που έχουν κάποια χρόνια νοσήματα, ή κάποιον γιατρό τώρα, αν δεν έχουν κάποιον οικογενειακό γιατρό, έναν γιατρό που είναι σε νοσοκομείο, έναν γιατρό από κέντρο υγείας, αναφέρομαι σε αυτές τις δομές, έναν συνάδελφο που έχει ιατρείο, έναν ιδιώτη δηλαδή, παθολόγο, γενικό γιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο και ούτω καθεξής. Θέλω να πω ότι θα βρει γιατρό να συμβουλευτεί. Έτσι. Άρα γενικώς η φαρμακευτική αγωγή χωρίς ιατρική συμβουλή δεν επιτρέπεται. Την παρακεταμόλη που λέω και αυτή, αν ένας ασθενής έχει πυρετό, υποψιάζεται λίμωξη από κορονοϊό, θα πρέπει να μιλήσει με έναν γιατρό ή με μια ομάδα γιατρών για να αποφασίσουν ότι η καλύτερη αντιμετώπιση προς το παρόν ή για όσο χρονικό διάστημα κριθεί από την ομάδα, πρέπει να μείνει στο σπίτι και να πάρει κάποιο αντιπυρετικό, που σε αυτή την περίπτωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο ΕΟΔΗ στην Ελλάδα λέει ότι το φάρμακο εκλογής είναι η παρακεταμόλη. Κοιτάξτε τώρα, με όση ώρα εσείς μιλάτε, έρχεται εδώ πέρα ερώτημα. Θα το απευθύνω στον κύριο Μαρκάκη, γιατί αναφέρεται στο κρούσμα του Ρεθύμνου. Εφόσον λέει το περιστατικό στο Ρέθυμνο, κύριε Μαρκάκη, είναι με ήπια συμπτώματα, γιατί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο? Ερώτημα τηλεθεατή. Ήπια συμπτώματα, όταν λέμε, εννοούμε ότι ο άλλος, ξέρω, κάνει κάποια δεκατική πυρετική κίνηση, έστω πυρετό, αλλά δεν έχει κάποια αποδεδειγμένη, πώς το λένε, λίμωξη στο αναπνευστικό του. Δηλαδή, εδώ πέρα όμως, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και πνευμονία. Εδώ έχουμε πνευμονία. Ακριβώς. Έχουμε πνευμονία. Δεν είναι λοιπόν ήπιο σύμπτωμα, είναι μια εμφάνιση της νόσου η οποία έχει προσβάλει το πνεύμονο. Άρα λοιπόν το περιστατικό δεν είναι πλέον απλό. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα κλείσω με εσάς την εκπομπή. Και επειδή πράγματι με την τοποθέτησή σας, γιατί αυτό το χρησιμοποιώ πλέον σαν όπλο και δικό μου στις δημοσιογραφικές εκπομπές, πρέπει να το μεταφέρουμε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού, ακόμα και με τα δεδομένα που έχουμε πλέον στα κοιτάπια μας, η ιατρική επιστήμη, εξακολουθεί να νοσεί με ήπια συμπτώματα, το περνάει σαν μια ίωση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε, γιατί μπορεί κάποιος άλλος που μπορεί να ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα και να είναι περισσότερο ευάλωτος από τη δική μου χαλαρότητα να νοσήσει πιο βαριά. Θέλω να μου πείτε, και να κλείσουμε με αυτό, πώς πιστεύετε εσείς θα μπορούσε να εξελιχθεί, εφόσον το τηρήσουμε αυτό πιστά, η εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα μας. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που μιλάμε μαζί σας, όχι μόνο με εσάς, με όλους τους συναδέλφους σας, ρωτούν οι τηλεθεατές αν υπάρχει πλέον χρονικό όριο για να σταματήσει η μη κανονικότητα. Και νομίζω ότι είναι και αντιληπτό. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Είναι το ερώτημα της ημέρας αυτό, της εποχής, όπως και να το κάνουμε. Δυστυχώς, ο ιός είναι καινούριος και οι αβεβαιότητες πολλές. Δεν μπορεί να έχουμε εύκολη και ξεκάθαρη απάντηση. Δυστυχώς, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έτσι είναι. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι τον επόμενο μήνα θα μείνουμε στο σπίτι, ενδέχεται αυτό να κρατήσει περισσότερο και θα έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λίγο-λίγο, επαναλαμβάνω, λίγο-λίγο θα επανέλθουμε, ενδέχεται κατά ένα μέρος, όχι πλήρως, μερικά,
και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε με καμία σαφήνεια να προδιαγράψουμε το μέλλον. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να εφαρμόσουμε με πληρότητα και αυστηρότητα τα μέτρα της απομόνωσης και της ελάχιστης δυνατής κοινωνικής επαφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νομίζω ότι καταφέραμε να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα τηλεθεατών. Αντιλαμβάνεστε ότι οι δικές σας φωνές, οι δικές σας τοποθετήσεις και η δική σας επιστημονική κατάρτιση είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς πλέον οι Έλληνες τον σύγχρονο στρατό, τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, γιατί εσείς μέσα από τα νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές, πραγματικά έχετε φτιάξει ένα στρατό που πολεμά μία νόσο για το κοινωνικό σύνολο. Εμείς θα σας πούμε πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ, πολύ γρήγορα και εσείς, αλλά και όλοι οι πολίτες μαζί, να καταφέρουμε να νικήσουμε αυτή την νόσο και απλά να τη θυμόμαστε ως ένα κομμάτι της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε. Ελπίζουμε να σας απαντήσαμε και να σας λύσαμε αρκετές από τις απορίες σας. Ευχαριστώ που και για απόψε μαζί δώσαμε αυτήν την... μεταφέραμε αυτές τις ερωτήσεις στους ειδικούς, γιατί η τηλεόραση είναι διαδραστικότητα και αν κάτι αγαπάει ένας δημοσιογράφος είναι ότι μέσα από αυτήν την επικοινωνία μπορούμε εμείς να γινόμαστε η δική σας φωνή και να μεταφέρουμε τα δικά σας ερωτήματα στους ειδικούς. Χρειάζεται υπομονή, ψυχραιμία, μένουμε στο σπίτι και θα τα καταφέρουμε. Καλό σας ξημέρωμα.